Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Βλέπω μουσική, ε. Είδες, γιατρέ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Γιατρέ, πόσους μήνες κάνεις διακοπές? Όχι μήνες, εντάξει. Σχεδόν ένα μήνα. Ένα μήνα σε Πευκοχώρη. 15 ναι. Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου. Σχεδόν. 10 Αυγούστου με 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό το χρονικό διάστημα περίπου. Ναι. Και πήγες στη δουλειά κανονικά, τώρα όλα καλά. Μια χαρά. Όλα με λιγάλα. Γιατρέ, θα ζήσεις 150 χρόνια. Μακάρι. Φαίνεται ότι έχεις πιάσει το νόημα της ζωής. Πολλοί εδώ στο Μετρόπολης όταν έρχεσαι, ξέρεις, το κουτσομπολιό γενικά από πίσω από την πλάτη που λέμε, καλά πράγματα και λένε. Αυτός ο γιατρός έχει πιάσει το νόημα της ζωής, λέει. Θα ζήσει, λέει, 155 χρόνια. Ξέρει, λέει, να ζήσει. Ξέρεις να ζήσεις. Εντάξει, ναι. Προσπαθούμε. Ναι. Όσο θα ζήσουμε σε αυτή την έρμη γη. Ναι. Κάθε μέρα που είμαστε πάνω από το χώμα, εγώ λέω ότι είναι μια γιορτή. Είναι γιορτή, ναι. Πραγματικά. Μέρα. Το είχε πει ο Αναστασιάδης, ο οποίος πιστεύει και στο Θεό. Κάθε μέρα που ξυπνάω, ευχαριστώ Θεέ μου, ρε. Που ξύπνησα και είδα τον ήλιο. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να είσαι αισιόδοξο από τη φύση σου. Να μην έχει μαύρες σκέψεις γενικότερα. Ναι. Να έχει άσπρες. Όσο πιο ευχάριστες. Ναι. Ευχάριστες. Ναι, πρέπει να αντιμετωπίσει τη ζωή με χιούμορ, ξέρεις, με διάθεση. Ναι, χιούμορ, σωστό. Ναι, αλλά εγώ βλέπω, γιατρέ. Να ότι και παρακολουθώντας και βλέποντας και κάποιες παλιές εκπομπές, παλιές και ακούγοντας, έχουν χάσει το κέφι τους, ρε, οι περισσότεροι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουν γίνει ξενέρωτοι, έχουν γίνει. Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πολλά. Χρήματα δεν υπάρχουν. Δυστυχίες αυτά κτλ. Αλλά εκείνα τα ωραία χρόνια, δεκαετία του 80 που η μαγιά έρεε άφθονη. Πολλά παίζουν ρόλο και ναι. Κυρίως ότι έχει χαθεί αυτό που λέμε η φυσική επαφή. Ναι. Δηλαδή πλέον με, παίζει ρόλο και αυτό. Με τα social media και τα λοιπά, ναι. Υπάρχει αυτή η απομόνωση. Ναι. Αυτά τα Facebook, εντάξει, είναι πολύ διαφορετική η τρόπη κοινωνίας πλέον. Ο κόσμος δεν έχει άμεση επαφή με τον άλλον, οπότε κρύβεται καλά, δεν φανερώνει το χαρακτήρα του πραγματικού. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πας στην τράπεζα να πληρώσεις λογαριασμό, ρε παιδί μου, και σου λέει ο άλλος, ναι, μέχρι να με ένα μουσί, ξέρεις, μουσί ελαφρύ, γραβάτα, κουστούμι μπλε κτλ. Τι έχετε, με αέριο. Μπορείτε να το πληρώσετε και εδώ. Δεν θέλω. Λέω. Μα θα περιμένετε παραπάνω. Δεν με νοιάζει. Ρε. Θέλω να πω μια βλακεία με τον αυτόνα. Με τον ταμεία. Εντάξει. Θέλω να. Ναι. Θέλω να τριφτώ με τον ταμεία. Να τον βρίσω. Να με βρίσει. Να με πειράξει. Να με κάνει. Ναι. Δηλαδή χάσαμε στοιχεία της καθημερινότητάς μας πλέον. Άμα τώρα εγώ μιλάω με το μηχάνημα. Πάω να πληρώσω τον ουθ. Και λέει ο ουθ. Λέει μπορεί να τον πληρώσει και στο μηχάνημα. Όχι, ρε. Θέλω να πάω κάτω στον ουθ. Να πάω και ένα γύρω-γύρω να περιμένω. Να γελάω με τον μπροστινό μου, να κοροϊδεύω τον πισινό μου, να τσακωθώ με τον παραμπροστινό μου. Να, αυτό είναι θέμα. Εντάξει. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το άλλο που ακούς. Εντάξει, λέει. Με το Skype, λέει. Μικρίνανε, λέει, η αποστάση. Με το Skype, Skype. Skype. Skype είναι το. Εντάξει, ναι, όχι Skype. Απλά. Εκμηδενίστηκαν. Εκμηδενίστηκαν. Βλέπει μια οθονάρα, να πούμε. Είναι ο άλλος στην Αυστραλία, έχει φύγει μετανάστης και κάθονται και τρώνε στο τραπέζι, να πούμε. Την ίδια ώρα, βέβαια, άλλος τρώει βραδινό, άλλος τρώει μεσημεριανό. Και τα λένε και κάνουν γεράνο. Τι να κάνουν. Μπορεί να το τσιμπήσει, να πει ότι δώσει ένα πάσο, δεν μπορεί να τον αγκαλιάσει. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Η φυσική επαφή πλέον έχει χαθεί. Αυτό. Έχει χαθεί. Ναι. Είναι λίγο κρύο πράγμα. Είναι λίγο κρύο πράγμα. Πρέπει να εξοικειωθούμε με τις νέες συνθήκες. Είναι κρύο πράγμα, ναι. Σίγουρα. Εν τω μεταξύ, παλιά μυρίζαν και τα σπίτια λουλούδια, πώς το λένε. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η περιποίηση στα μπαλκόνια. Δεν βλέπει ούτε γλάστρε ούτε λουλούδια. Δεν έχει μυρωδιά, ρε. Εντάξει. Παλιά δεκαετία 70, α πούμε. Έπαιζε ο Πάοκ στην Τούμπα. Ξέρω εγώ, Χάρης Χαριλάου. Χαλίκια στο δρόμο. Χωματόδρομοι περισσότεροι. Χαμηλά. Μύριζε ρε το αυτό, ρε. Μύριζε βενζίνη από το αμάξι, ρε. Πώς να σου το πω, ρε. Δηλαδή έβαζε ο άλλος μπρος. Έκανε ζέσταμα 10 λεπτά το αμάξι. Διατάσεις έκανε το αμάξι. Άμα δεν ζεστερόταν, δεν έφευγε. Μύριζε ρε, παιδί μου. Πώς να σου το πω. Βενζίνη, ρε. Μύριζε το καμπυρατέρ που λέει ο Κόκκινος. Τι να κάνουμε, εποχές ναι. Αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Πώς? Ναι. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Ο άλλος λέει: κάνουν σεξ, λέει, με μία κούκλα. Παίρνει, λέει, μία κούκλα, να πούμε, ο άλλος, τη βάζει δίπλα, λέει, και την προσαρμόζει ανάλογα, λέει, με τα προσόντα του. Τα προσόντα του κτλ. Ρε, είναι δυνατό να κάνει σεξ ο άλλος με την κούκλα? Δεν το παίζει καλύτερα μόνος του το εργαλείο εκεί να ευχαριστηθεί? Μα είναι δυνατό, ρε, για τρεπές μου, τι να κάνουμε, ο καθένας όπως τη βρίσκει πλέον. Τι να πω, ρε, πουράκι, μα, τι να κάνουμε. Ναι. Αυτό όπως τη βρίσκει ο καθένας. Το έχω ξανα. Τι να πεις. Εσύ τι θα πεις. Τι να πούμε. Είναι μια μέρα περίεργη. Ξημερώνει 10 Σεπτεμβρίου. Επετειακή ημερομηνία. Για μένα ήταν χθες. 10 Σεπτεμβρίου. Εντάξει. Όλοι, υπάρχει ένα γεγονός το οποίο όλοι το θυμούνται και το μνημονεύουν. Ναι. Βέβαια. Για τους δίδυμους πύργους.
Έβρηκαν άκρη. Ακόμα όχι. Πάντως οι Εβραίοι φύγανε. Αυτό δεν το ξέρω ειλικρινά, δεν το έχω ερευνήσει ούτε. Δεν υπάρχει. Αυτό εντάξει, Εβραίοι νομίζω ότι είναι τόσο νοπό αυτό που ακόμα είναι όλα. Πραγματικά είναι cold case. Είναι. Πώς το πες? Cold case, μη δηλαδή είναι ανεξιχνίαστη υπόθεση. Αυτό πες στα ελληνικά. Εντάξει, δεν είναι. Cold case, μην το λες. Cold gate θα νομίζει ο άλλος. Στο κορδελιό θα νομίζω ότι μιλάς για την cold gate. Cold case. Πες στο ελληνικά. Αυτό τσούζει ακόμα, είναι πολύ νοπό και πρόσφατο και θίγει αυτό που λέμε το μεγάλο των ΗΠΑ. Το Prestige στήχτηκε πάρα πολύ έντονα εκείνη την ημέρα. Ναι, αλλά βρήκε ευκαιρία για να. Εντάξει, σίγουρα υπήρχε το πρόσχημα. Εντάξει. Ναι, βρήκε ευκαιρία, έκανε μπούκα να πούμε. Σωστό. Σωστό. Τι να κάνουμε. Έχουμε πολλά θέματα. Νομίζω ότι ο Άρης κυριαρχεί. Και αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Και η Αθήνα ψοφάει για Άρη. Οι ανατροπές είναι τόσο έντονες και γρήγορες που συναρπάζουν. Αφού σκέφτομαι να δώσω σενάριο. Να γράψω ένα σενάριο, αλλά έχω ένα φίλο Αριανό, ο αδερφός του ήταν στο οπαδικό κίνημα του Άρη, δεν από όνομα και τα Αμαρτωλός. Αυτός είναι Παναθηναϊκός και είναι σενάριογράφος. Είναι στο οπαδικό κίνημα του Άρη και Παναθηναϊκός. Ο αδερφός του, ήταν στο παλιό συνδυσμιακό κίνημα του Άρη. Χρόνια. Αυτός είναι Παναθηναϊκός και έχει μια, είναι κουλτουριάρης. Ποιότης μεν. Και είναι σεναριογράφος. Ρε εσύ του λέω, Θόδωρε. Μήπως του λέω, ρε εσύ, έγινες να πούμε ταλαντούχος και άρχισες να γράφεις. Γιατί ο αδερφός από το 88 στο Super 3, ας πούμε, μέχρι το 2013, 14, πότε έγινε η ρήξη, να πούμε, και τσακώθηκαν αυτοί και τα λοιπά. Έχω δει, λέει, ας πούμε, είναι έμπνευση ο Άρης. Είναι έμπνευση για να γράψεις ένα έργο, ας πούμε. Αν ας πούμε ήμασταν το 60 και ζούσε ο Φίνος που έκανε τη Φίνος Φιλμ, ζούσε ο Γιάννης Καρατζόπουλος που είχαν κινηματογραφικές εταιρείες και τα λοιπά, ζούσε ο Σακελάριος και ο Γιαννακόπουλος, δεν χρειαζόταν να πάρουν έργα του Τσιφόρου και να γράψουν, ξέρω εγώ, να παίξουν, ξέρω εγώ, το έργο, να το μεταφέρουν, ξέρω εγώ, από το βιβλίο, το μυθιστόρημα, ξέρω εγώ. Δεν χρειαζόταν η Νόρα Βαλσάμι να παίξει Ξενόπουλο και τα λοιπά και Αστροφεγγές και τέτοια. Ρε με τον Άρη, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι φανταστικά τα σενάρια. Είναι ωραίο, δηλαδή. Σε εκπλήσει κάθε μέρα αυτό το σωματείο. Το τελευταίο σύριαλ που έχω δει και είχε μια τέτοια πλοκή εκεί ήταν η Βέρα στο δεξί. Με τον Καζάκο, να πούμε. Τον Ατάλαντο, το γιο του. Τώρα το Βέρα στο δεξί έγινε Βέρια στο δεξί. Ναι, έγινε Βέρια για τον Άρη. Ναι, γι' αυτό το είπα για να σου δώσω την πάση. Έγινε Βέρια στο δεξί. Εντάξει. Μια που και προερχόμενοι από τη συμπαθή ομάδα τη Συμμαθία και οι δύο. Έτσι, δελφίνη της εξουσίας στην ομάδα του Άρη. Δελφίνη. Δελφίνη είναι της εξουσίας και ο κύριος Σεβανιτίδης. Α, ναι, ο κύριος Καρυπίδης. Ναι. Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε έντονη παρεμβατικότητα πάλι. Δηλαδή, και να θέλεις, δεν μπορεί να αγιάσει αυτό το σωματείο όσον αφορά το παδικό του κίνημα. Εν τέλει, καταλήξαμε στην περίπτωση Καρυπίδη. Δεν ξέρουμε καν ποιος θα είναι προπονητής. Βλέπουμε παλιούς ποδοσφαιριστές να έρχονται. Όχι, έκλεισε, λέει, αυτός της Βέρειας, ο παλιός. Αυτό που λέγαμε. Α, ο Γκρανέρο. Εντάξει, νομίζω για γάμα εθνική είναι υπερβολικό αυτό. Τι δηλαδή? Θα ήταν προτιμότερο να χτίσει μια ομάδα η οποία θα έχει και συνέχεια στη β' εθνική με νέους ποδοσφαιριστές, εξελίξιμους. Θα πρέπει τον πρόσφυγα. Δηλαδή, για μένα προσωπικά, το να αναθέσει την ομάδα του Άρη στον Παύλο τον Μυροφορίδη, μια από τον έχουμε. Άνεργος έμεινε ο Μυροφορίδης. Κρίμα. Έκανε βλακεία που δεν πήγε στη Σπάρτη. Του είπε. Ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης, νομίζω έχει να λάβει εκεί πέρα τη Σπάρτη. Και ζήτησε ο Μπούφος πενταετές συμβόλαιο. Πάνε ρε αγόρι μου εκεί, πάρε. Χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και καλός ιδιοκτήτης της Σπάρτης, ο κ. Γιαννακόπουλος. Και τώρα πενταετές, αυτό. Εντάξει, είναι το πλάνο. Ούτε Βουγιουκλάκη στο Ισπανικό φιλμ δεν έκανε. Έδειξε ότι είναι άξιος άνθρωπος, ότι ξέρει καλά τις χαμηλές κατηγορίες και τους καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως. Εγώ του κάνω κριτική. Ψήλωσε πολύ με την επιτυχία του Απόλλωνα και του Ηρακλή και έγινε λίγο. Δεν θέλω αυτή τη δουλειά, δεν μ' αρέσει άλλη. Θα το σκεφτώ εκεί και τα λοιπά. Ρεμπούκα μέσα, ρε. Ρεμπούκα μέσα που είναι. Καλύτερα να είσαι σε τριβή με το αντικείμενο παρά να μένεις ανενεργός. Τώρα, εμένα με πεις, μείνε ένα χρόνο έξω. Μην κάνεις ράδιο, μην κάνεις τηλεόραση, μην κάνεις site, μην κάνεις mic κτλ. Πάντως για τον Άρη είναι μια ιδανική επιλογή ο Παύλος Μυροφορίδης, το πόσο τεχνικό διευθυντή, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν ποδοσφαιρικά κριτήρια στην ομάδα του Άρη. Ναι. Τα πάντα λειτουργούν με άλλες προσεγγίσεις, πιο εντρικαδόρικες. Ναι, μ' αρέσει εντρικα.
Τι να κάνουμε. Και νομίζω ότι ο Άρης φέτος θα δώσει πολύ suspense, μια που έχει να πάει σε έδρες οι οποίες. Του τη χαρίσαν την πρώτη αγωνιστική. Ναι, αυτό. Λες και είχε μαγνητάκι το μπαλάκι του Άρη να γλιτώσει την πρώτη αγωνιστική. Να πάρει λίγο παραπάνω. Για τα λέμε όλα. Έτσι, προετοιμασία. Το μπαλάκι ήταν βαρύ να πάρει. Πολύ βαρύ. Για να πούμε στους φίλους του Άρη, ο Άρης έχει ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Έγινε σήμερα κλήρωση. Όλο τυχαίο. Ναι, το πρώτο παιχνίδι θα είναι για τη δεύτερη αγωνιστική με την Κρύα Βρύση. Ναι. Και τρίτη αγωνιστική πάμε στα δύσκολα. Κρύα Βρύση, εκεί πάνε. Όχι, πρώτα παίζει το Χαριλάου. Και τρίτη αγωνιστική έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μια έξοδο στην Καβάλα. Έχω δύο γιατρούς φίλους, πνευμονολόγος, ένας βελονιστής ο άλλος. Ο Πορπόδης με τον Πανιώτη είναι από την Κρύα Βρύση. Μου λένε, θα πάμε, λέει, Κρύα Βρύση Άρης. Θα είναι στο δεύτερο γύρο αυτό, αρχίζει Γενάρη. Ναι, μέσα στο κρύο θα πάμε στην Κρύα Βρύση εκεί. Και για κόκκινο κρασί, τι λες, γιατρέ, πάμε. Καλά, νομίζω ότι η εκδρομή για να δει τον Άρη εκτός έδρας. Υπάρχουν μέρη όπως είναι η Πτολεμαϊδα, η Κοζάνη, η Δράμα, η Καβάλα, οι Σέρες, που θα έχει πολλή αντιπαλότητα το κοινό. Βλέπεις, ρε γιατρέ, να είναι ανταγωνιστικό το σκηνικό με τον Άρη. Δηλαδή ο Μάκαρος τώρα που βγήκε από τη φυλακή και. Δεν ξέρω, πολλά ακούγονται, φημολογούνται για την Καβάλα ότι είναι από πίσω ως χρηματοδότης. Η Καβάλα έχει μια καλή ομάδα. Ισχυρή οικονομικά ομάδα είναι η ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Εντάξει, το χωριό είναι εκεί. Εντάξει. Περιμένουν πώς και πώς το μάτσο με τον Άρη, επειδή έχω. Εργάζομαι και σε εκείνη την περιοχή, έχω επαφές. Τι κάνεις, δεν είσαι πουλιά και τα στέλνεις? Όχι, όχι. Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα από τη δουλειά μου. Πρέπει να πηγαίνω ανατακτά χρονικά διαστήματα εκεί πέρα. Τι κάνεις, σκυλιά κάνεις? Ναι. Τα σκυλιά είσαι. Ναι. Εκεί πέρα. Όμως, παρένθεση. Το σκύλο του Ανδρώνη, πώς τον κόβεις? Πώς τον αξιολογώ? Είναι τρελός. Συμπεριφορά. Δεν υπάρχει αξιολόγηση, αλλά είναι λίγο φοβικός γενικότερα. Παράφρον. Εντάξει, δεν εμπιστεύεται τους ανθρώπους. Παράφρον. Ξέρεις τώρα, γιατρέ, γιατί σου το λέω. Τώρα αυτός είχε ένα αδελφάκι, το οποίο ήταν δίδυμο. Έτσι. Ήταν δίδυμο αδελφάκι. Γεννήθηκε δηλαδή με αδελφάκι. Και ήταν εδώ δύο σκυλάκια. Το γνωρίζω. Και το ένα πρέπει να το πάτησε τα μάξι και έμεινε μόνος του. Έπαθε ένα σοκ. Λες δηλαδή τα σκυλιά έχουν ψυχολογία? Μπορεί δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Τραυματική ένας άνθρωπος, μια τραυματική εμπειρία. Δεν έχουν τη μνήμη που έχει ο άνθρωπος και δεν έχουν λογική επεξεργασία. Δεν έχουν τη μνήμη. Όχι. Λειτουργούμε το αίσθητο καθαρά. Τώρα τους πιάνε από τα μπατζάκια εδώ. Είναι φοβικός, έτσι. Ναι, φοβάται. Είναι ο σκύλος που φοβάται. Είναι ο σκύλος που φοβάται. Και εμένα που το μιλάω, ξέρω εγώ και τα λοιπά, λίγο περίεργα. Θέλει προσοχή, θέλει ομιλία, θέλει φροντίδα, να καλλιεργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Είναι παράξενο δηλαδή. Άμα δεν ασχοληθεί κάποιο άνθρωπο μαζί του, δεν θα αποκτήσει αυτή την οικειότητα με τον δηλαδή, άνθρωπο. Δηλαδή, λες, τον κύριο Ανδρώνη, όχι μόνο τον ταΐζει το σκύλο, πρέπει όχι, να δεν του, χρειάζεται. Του δίνει δηλαδή και μια. Ερεθίσματα, παιχνίδι, συντροφικότητα. Συντροφικότητα. Και πού να προλάβει να τα κάνει αυτά. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο σκύλος εδώ πέρα, ναι. Θέλει σπίτι, θέλει καθημερινή επαφή με έναν άνθρωπο. Με έναν άνθρωπο ή με πολλού? Με μια συγκεκριμένη οικογένεια, όχι με. Μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ραπτό, και γιατρέ, πιστεύεις πως στο ποδόσφαιρο μπορεί να τερματίσει? Βλέπω ακόμα και το Μουντιάλ, λέει, πλέον έχω ξεφτύσει. Το ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων είναι άθλιο. Ναι. Το καπηλεύονται οι book. Ναι. Γιατί δεν πέφτει καμία ομάδα, δηλαδή δεν υποβιβάζεται. Το πολύ πολύ να προκριθεί σε ένα μεγάλο τουρνουά. Ναι. Βλέπεις ομάδες όπως είναι η Ισλανδία να προκρίνονται εύκολα και η Ολλανδία, η οποία έχει φοβερό υλικό, να μένει εκτός γύρω. Σε ένα γύρο διευρυμένο με 24 ομάδες. Ομάδες όπως η Αλβανία. Που θεωρητικά δεν είχαν υποδομές ή διακρίσεις να είναι κοντά στην πρόκληση στο Euro. Γενικότερα αυτές οι οργανώσεις έχουν πέσει πάρα πολύ. Μόνο το Champions League έχει λάμψει. Ναι, πραγματική λάμψη. Μετά από κάποια παιχνίδια όμως, έτσι. Μετά από κάποιο, από το δεύτερο γύρο και μετά. Όταν μπαίνουν στα νοκάουτ πλέον εκεί είναι πολύ ωραία διοργάνωση και παίζεται πολύ ωραία ποδόσφαιρο. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Εννοείται. Γιατρέ, μου έδωσαν αναβολή 2 χρόνια για δείκτη μάζα σώματος πάνω από 40. Δεν το ξέρω τι είναι αυτό. Σε 2 χρόνια, αν είναι, λέει, πάλι πάνω από 40, τι προβλέπετε? Νέα αναβολή ή απαλλαγή? Δείχτη μάζα, τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Ο άνθρωπος, εντάξει, είναι ένας, προσδιορίζει τη αν είναι παχύσαρκος ή όχι. Γιατί ο παχύσαρκος δεν μπορεί να δουλέψει στο στρατό, δεν μπορεί να κάνει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κλίμακα που, αν την υπερβείς, δεν έχει τον κατάλληλο δείκτη σωματική ικανότητα. Για χλαμάρες. Εντάξει, τώρα δεν γνωρίζω, δεν έχω τη διαταγή μπροστά μου. Φλακίες. Στην κρίση ικανότητα. Ναι. Θα την κοιτάξω, αδερφέ μου, και να σου πω. Αυτό είναι ρατσιστικό. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει ικανότητες, σου πω εγώ. Μπορεί να έχει 200 κιλά και να είναι οι αρτηρίες του. Όχι. Παχυσαρκία είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεραπευτεί και δεν είσαι λειτουργικός. Να σου πω το άλλο όμως. Δεν ξέρω πώς είναι το έψο και. Έχω ένα φίλο τον Καρυπίδη, τον Χρήστο. Είναι 1,74, 125 κιλά. Μεγάλο BMI κι αυτός. Πρώην Παλαιστής. 55 χρονών, λίγο πιο μικρός από τον Γιάννη, με την ηλικία του Γιάννη. Λοιπόν. Μου λέει, μπορώ να κάνω, λέει, σπαγκάτο.
Άντε ρε χοντρό, του λέω, μπα κάνεις παγκάτου. Λέει, βάζει στοίχημα. Λέω, βάζω. Χωρίς ζέσταμα ο χοντρός. Χωρίς ζέσταμα. Χωρίς ζέσταμα. Μιλάμε για δυνατό άνδρα όμως, πολύ δυνατό παιδί. Και καλό παιδί και δυνατό. Χραπ, μου κάνεις παγκάτου. Καλά, αυτό το, λέει, φίλε, το μεγαλύτερο πρόβλημα της παγκάτου. Έπαθα πλάκα, ρε φίλε. Λέω, τι λες, ρε φίλε. Μου λέει, μπορεί ένας που είναι 60 κιλά, 1,80 να έχει τέτοια ανελαστικότητα. Δεν παίζει ρόλο, λέει, το. Εντάξει, τα κιλά και τα λοιπά. Πέρα από αυτό, άστο. Εγώ έπαθα ζημιά και εγώ έχω να μάθω πολλά ακόμα. Επιβαρύνεται πάρα πολύ το καρδιακιακό του ανθρώπου το συγκεκριμένο. Είναι μια. Αυτό τώρα γιατί τον βγάλανε. Προδιαθέτει για διαβήτη. Γιατί τον βγάλανε έξω αυτόν. Γιατί είναι υπερβολικά παχύς. Α, και το είπα να ξαναπεράσει. Υπάρχει κριτήριο. Ναι. Υπάρχει όπως βγαίνει για τα 1, για τα 2, για τα 3, για τα 4. Δεν ξέρω τι ικανότητα του έδωσαν με το δείκτημα σώματος πάνω από 40. Αν τον περάσανε, ας πούμε, IQ. Δεν ξέρω τι γιώτα του πήρε ο Γρηγόρης στο στρατό. Δεν ξέρω. Αν ήταν γιώτα 1, γιώτα 2, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αυτά δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Τι... Εγώ πάντως με δώσα χαρτί κανονικό. Ότι είμαι νορμάλ, ας πούμε. Δεν ξέρω, κάνα λάθος, σωστό. Νομίζω ότι. Κάνοντας μια αυτοκριτική, δηλαδή θέλω να πω. Στα 19 που πήγε στρατό, φαντάζομαι ότι ήσουν. Παράφρον, πιο τρελό ήμουν. Παράφρον, όχι. Πιο ζωηρό ήμουν. Εντάξει, ναι. 19χρονο άνθρωπο, εντάξει, λογικό. Ναι, ήμουν υπερκινητικό. Ήσουν και αθλητής. Ναι, έκανα τρεις προπονήσεις τη μέρα. Λογικό να είσαι γιώτα ένα. Σε μια υπερένταση ήμουν, δηλαδή. Τι να σου πω, δηλαδή, όπως με βλέπεις τώρα, εις διπλούν. Τέτοιο πράγμα. Αυτά. Ραπτό που λέει ταγάρι, με λέει ο φίλος. Διάβασε τις λίστες των νεκρών από τους δίδυμους πύργους. 480 εβραϊκά ονόματα έχει. Έλεος με τα φασισταυγίτικα που πετάς. Φασισταυγίτικα. Λοιπόν, σου απαντώ. 480 δεν ξέρω που λες, τι λίστα ήτανε. Πώς ήταν στην τελευταία λίστα. Δεν το πιέσες το σκηνικό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει άλλη φορά. 035. Εσύ γιατρές ακτινίατρος, τον κόκκινο πώς τον κόβεις, λέει. Έχει ελπίδες. Ραπτόπουλε, πες αύριο το χαζούλι. Ποιος πήρε τελικά περισσότερα λεφτά από το χορηγό. Μιλάμε για την Turkish Airlines, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Παιδιά, δεν έχει δημοσιευθεί κάτι, ούτε θα μάθουμε. Ναι, σου πω τώρα εγώ. Για δύο κατοστάρικα για πήρε. Δεν νομίζω από τον κεντρικό χορηγό της Φανέλας να δίνει περισσότερα, που δίνει τρία κατοστάρικα. Ναι. Η λογική, ναι, λέει αυτό. Δύο κατοστάρικα. Νομίζω γενικότερα στην πιάτσα έχουν πέσει πάρα πολλοί χορηγίες. Ναι. Ναι, σωστό. Δηλαδή, παντού. Δηλαδή δεν είναι μόνο φαινόμενο Ηράκλειο. Πόσα τα άλλα μπορεί να με δίνει κάθε μήνα. Σου λέει ο άλλο και στι δουλειές. Που, εντάξει, οι δουλειές έχουν ξεφτυλιστεί τώρα. Τα πλαίσια είναι πολύ ασφυκτικά. Δεν νομίζω τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα θα φτιάξει να πειράξει. Έκανα auto-stop στον δρόμο προχθές. Ήθελα να έρθω, δεν είχα τα αμάξι. Πάλι έμεινα από μπαταρία σήμερα και αμότο. Τέλος πάντων, με τα πόδια κάνω auto-stop. Σταματάει ένας εκεί πέρα σε ένα ψιλικατζίδικο εδώ πέρα στην Άνω Τούμπα, στο Χρήστο, στη Λαμπράκη. Μου λέει που πας, να λέω στα Κωνσταντινοπολίτικα, έχω με τον Μπέρι ραντεβού και αυτά. Πάω πολιτής σε εταιρεία, κάρτες πουλούσε αυτό κτλ. Τι μισθό έχει. 450 ευρώ το μήνα. Μου λέει είμαι για έξω, είμαι για. Ετοιμάζομαι για. Θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Τι θέλει να μείνει στο με εξωτερικό. Με τι προσόντα. Ναι, δεν το ρώτησα τι είχε και τι δεν είχε ο άνθρωπος, αλλά. Τώρα 450 ευρώ πολιτής. Σου πω εγώ ότι το 92, 91, 92, 93 πολιτής σε εταιρεία τροφίμων έπαιρνα 230.000 το μήνα. Άλλα χρήματα παίζουν πλέον στην αγορά. Τι τρελός είναι. Το 91, 92, 93. Και θεωρούσε και προνομιούχος αμάχης. Και η αγορά, αμάχης, και η αγορά τι αγορά. Αγοράρα. Με παραγγελίες, με αυτό, με ιστορίες, με ψυχολογία καλή ο κόσμος, με κουμάρια έξω, με τα κινήσεις οπαδών, με μπουζοκομάγαζα, τα κόρους γεμάτα, κολάδικα, ιστορίες. Άλλη ιστορία. 450 ευρώ το μήνα. Έχουμε πέσει σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πολύ. Να μην τα θυμόμαστε. Είπαμε να κάνουμε μια εικονική πραγματικότητα. Να ξεφύγει ο κόσμος από τα προβλήματά του. Αυτό θέλουμε. Εντάξει. Γι' αυτό και αγαπάμε το ποδόσφαιρο και ναι, βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο να. Και θέλουμε παίχτες και σου κάνω πάσα. Εντάξει, καλοί είναι και οι εργάτες. Καλοί είναι οι χαφ, καλοί είναι οι κάτσε, καλοί είναι οι πέλκες, καλοί είναι οι ξχαρίσιδες. Ήρθε ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ. Όταν σε πήρα τηλέφωνο εκτός αέρα, μου είπες νεοπλουτισμός. Εντάξει. Σε δίνω στον αέρα, ναι. Δηλαδή, τέσσερις ωρές θα προτιμούσα στον ΠΑΟΚ από ναι, ένα Μπερμπάτοφ. Έχω άλλη ναι, άποψη για το ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ, όπου έπαιξε με μέτρια χαφ, δηλαδή κυρίως στην εθνική της χώρας του, δεν διακρίθηκε. Ναι. Ποιος? Ο Μπερμπάτοφ, όποτε έπαιξε με μέτρια χαφ, δηλαδή στην εθνική της χώρας του, δεν διακρίθηκε. Ναι, δεν διακρίθηκε. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, τον έφτιαχναν τα χαφ που είχε από πίσω.
Είναι άλλο να παίζει με τον Ρονάλντο στη Μάντσεστερ, ναι, και άλλο να παίζει με τον Γιόλ στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και σε ηλικία 34 ετών, προς 35. Οπότε τι μου λες. Δηλαδή το ποδόσφαιρο δεν είναι ατομικό άθλημα. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και εκτίμησή μου είναι ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά για ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Δεν έχει να προσφέρει κάτι παραπάνω στον ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος από τη Λαμπράκη θέλει μήνυμα και λέει: ο Άρης είναι σίγουρα γιώτα 4, λέει. Το βλαμμένο. Εντάξει, το χιούμορ είναι ωραίο. Ωραίο. Γιώτα 4. Λοιπόν, αυτό για τον Μπερμπάτοφ, δηλαδή, προτιμούσα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ανάγκη στην επίθεσή του για σεντερφόρ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρει τρόπο να χωρέσει και τον Αθανασιάδη και τον Μπερμπάτοφ σε ένα σύστημα 3-5-2. Και τον Μπέλκα μέσα. Και τον Μπέλκα. Ναι. Δηλαδή να δυνατήσει πάρα πολύ μισοαμυντικά. Οι εξτρέμ να φαγωθούν. Δηλαδή Ζάιρο, Ροντρίγκες, Μακ πάνε αυτοί. Δεν υπάρχουν. Ναι. Καλά, ο Μακ δεν μας πειράζει. Καλά, εμένα ο Μακ με ξέρει ότι δεν έχει εκτελεστική δυνότητα, μου αρέσει ο ποδοσφαιριστής. Και πώς βλέπεις, ρε φίλε. Δεν μαρκάρει αυτός, πώς το λένε. Ο Μπέλκας. Ο Τζιόλης είναι αργός. Ναι. Το θαυμάσαμε την εθνική και στη Φιλανδία, Ρουμανία. Τρομερός ποδοσφαιριστής. Το σανατόριο λειτουργεί. Δεν ξέρω, νομίζω όχι ακόμα. Στείλει τον Κάτσε εκεί το φουκαράκι πέρα από το τρέξιμο. Από το πολύ τρέξιμο. Ναι. Γιατί και ο άλλο ο Κίτσο με το Τσίμιρο, ο Τσίμιρο είναι φανταστική. Ο Τσίμιρο είναι ερωτηματικό. Ο Σάμπο είδαμε ότι δεν έχει το ρυθμό, δεν ξέρει καλά τη γλώσσα. Από όσο έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, επειδή δεν ξέρει τίποτα άλλο από σλοβάκικα, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με του ποδοσφαιριστέ του ΠΑΟΚ. Είναι απομονωμένο, το παιδί δεν περνάει καλά. Σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ δεν παίζει κανένα χαφ. Δεν έχει κανεί δυνατότητα να παίζει. Δεν είναι εξαρροστόπερ. Αυτό θε να πει. Δεν έχει κανένα εξαρροστόπερ. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή με την μπάλα χαμηλά είναι επιρρεπή στο λάθος. 100%. 100%. Και τερματοφύλακας κακός. Αλλά θα κάνουν πολλά γκολ. Μπροστά θα κάνουν γκολ. Εγώ προβλέπω θα κάνουν μπροστά γκολ και θα τρώνε. Εγώ βλέπω τον Μπερμπάτοφ να βελτιώνει τα βιογραφικά Ελλήνων σεντερμπάκ όπως είναι ο Γιαμπάρης, όπως είναι ο Χατζή Ισαΐας. Είσαι κακός. Κοίταξε, όταν άλλο θα πιάσει τον Μπερμπάτοφ, ο οποίο θα παίζει σε μια ομάδα που είναι κακή παραγωγικά από τα χάφτη και θα τον κρατήσει το 0, θα το γράψει το βιογραφικό του. Έπιασε τον Μπερμπάτοφ. Και τον έσβησα. Πιστεύεις δηλαδή ότι. Δηλαδή είναι το κίνητρο είναι με μεγάλο για το. Χαφ Κίτσιου Λέοβατς. Με Πέλκα Δεκάρη. Προβλέψιμο ο ΠΑΟΚ. Θα είναι προβλέψιμο. Δηλαδή θα παίζει πολύ οριζόντιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή σέντρα. Σέντρα. Γέμισμα. Γέμισμα. Και σέντρα, ε. Στην ναι. Προσωπική μονομαχία. Ναι. Δεν έχει κούδα. Δύσκολα δηλαδή, θα πάει ναι. Από ναι. Τον άξονα. Τον άξονα δεν να παίξει με κάθε την πάσα. Οπότε του κλείνεις. Το κλείνεις τον άξονα ναι. Με δύο τρεχαντήρια εξάρια. Το βλέπεις προβλέψιμο τον ΠΑΟΚ. Προβλέψιμο ο ΠΑΟΚ δημιουργικά. Τον αναγκάζει να παίζει πολύ με τα δύο του μπακ. Ιδιαίτερα του δίνει τη δυνατότητα να παίξει από τα αριστερά, όπου εκεί δεν υπάρχουν καλές διαγώνιες, καλύψεις στο Λέοβατς. Και αν βρει ένα γρήγορο δεξί εξτρέμ, ένα μπουμάλι δηλαδή, να πετάξει γρήγορα την μπάλα μπροστά, δημιουργείς πρόβλημα. Να του βγάλεις κόντρα. Δηλαδή. Βέβαια. Ναι. Εκεί δηλαδή στο. Μπορεί να το βάλεις μέσα στα δίχτυα, πώς θα γιάνει. Στην τρύπα της. Στο ανέβασμα, φτερά, ναι. Στο ανέβασμα των μπακ, δεν ξέρω ναι. Πόσο καλά μπορεί να καλύψει τα ανεβάσματα του ΠΑΟΚ στο μεσαμετικό του κομμάτι. Ναι. Ο Κάτσε έχει μια τάση να θέλει να δείξει και επιθετικές αρετές. Δεν ξέρω αν θα περιοριστεί τώρα. Ο Κάτσε εξ τώρα, ανάγκης. Ο Κάτσε τώρα, αν μας ακούει, σου λέει: καμότο, εγώ τώρα κάνω το χαμάλι. Δεν πρόλαβα να κάνω αναπροσαρμογή συμβόλαιο. Δεν πρόλαβα να κάνω να πούμε μεταγραφή. Και θα κάνω τη χαμαλούκα. Θα σκέφτεται το βράδυ ο Κάτσε. Ε, τι λες εσύ. Είναι ο πιο σημαντικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Του λένε μάζευε τα σκουπίδια, δηλαδή στην πολυκατοικία τα σκουπίδια τα περτάω εγώ συνέχεια. Από αυτόν εξαρτάται η ευτυχία της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ναι. Από το πόσο υγιής θα είναι ο Κάτσε και πόσο καλά θα πάει. Ναι. Και είναι ο πιο νευραλγικός του παίκτης. Και από πόσο θα του δώσει ρόλο χαμάλιο. Ο Τούντορ. Ο Τούντορ. Ναι. Πάντως βλέπω ότι. Εντάξει. Άμα βλέπει τον ΠΑΟΚ θα έχει Κάτσε τον Τζιόλι θα θεωρηθεί καλό το όνειρο ή εφιάλτης. 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 Ναι, εφιάλτης. Βέβαια. Άκου λέει, εφιάλταρος. Λοιπόν, καλησπέρα από Αγία Παρασκευή Αθήνας. Ο ψηλά είναι αυτός. Κοντά στην ΕΡΤ. Ναι. Χρήστος Αριανός, γιατρέ υπηρέτησα στο Κεύσκι Κοροπή. 2728. Ζάχαρη. Πέρασε καλά. Ναι. Εντάξει. Λέει, γιατρέ τα μπουλντόκ, τι είδους σκυλιά είναι. Σύμφωνα τα πάντως... αγγλικά ή τα γαλλικά. Ποια? Έχει και αγγλικά και γαλλικά μπουλντόκ. Του χαριλάω, λέει. Αυτά είναι αγγλικά. Αγγλικά. Γιατρέ τα μπουλντόκ, τι είδος σκυλιά είναι. Σύμφωνα πάντως με αυτά που γίνονται στον Άρη μας, μου φαίνονται φωνικά, επιθετικά, αλλά χαζά. Τι λες. Είσαι ωραία. Ναι. Και ο Πασχάλης. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά. Είναι και 29. Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ βλέπω την ώρα εδώ πέρα, έτσι. Χρειάζομαι το γυαλί. Βέβαια. Χρειάζομαι την πρεσβειοποία, έτσι. Γιατρέ, οδηγάω με αυτά εδώ έτσι, τα γυαλιά κάτω. Έτσι ώστε μακριά βλέπω καλά. Κοντά όμως δεν βλέπω. Κοντά δεν βλέπω και θέλω να βλέπω τα όργανα. Όχι τα δικά μου, το αυτοκίνητο. Πάμε σε διάλειμμα.
Άρα εσύ, γιατρέ, λες ότι μπορεί να είναι να την πατήσει σαν, σαν ναύτισο του Ντόρ, προσπαθώντας να τους βάλει όλους μέσα. Με έναν Γκάτσε ο οποίος σου λέει, εγώ τώρα τι έκανα, το χαμάλι, βουρ μπροστά κι εγώ, και να βάζει μπροστά γκολ και να τρώει πίσω. Το μπροστά θέλω να μου πεις, το πίσω φαίνεται. Και ο κάθε παοξής το έχει καταλάβει. Ναι, το ξέρει. Εγώ θέλω να μου πεις το μπροστά. Δηλαδή, πιστεύεις ότι με δυο σεντερφόρ που δεν είναι 9-10, είναι καθαρά 9. Και αυτή η ιστορία του να παίξει ο Βούλγαρος πιο πίσω, να κάνει δηλαδή με καλύτερους χώρους, στέκει. Δεν νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία και σε αυτό το πρωτάθλημα θέλει να κάνει το χαμάλι του Κλάους Ομπερμπάτοφ. Έχοντας φωτοβιογραφικό. Εγώ βλέπω ότι οι δύο κοντοί, έτσι όπως πάει το θέμα, θα είναι το βαρόμετρο στην όλη ιστορία. Και δυστυχώς αυτοί οι δύο κοντοί θα είναι ο Κάτσο και ο Πέλκας. Δηλαδή ο Πέλκας θα τρέχει για δύο. Κοιτάξτε, τον Πέλκα που θυμάμαι από τον Πέλκα της Καλαμαριάς, ναι, που είναι ο χαμός αντίπαλος στη Β' Εθνική, ναι, μέτρια πράγματα. Μέτρια πράγματα. Βέβαια, μετά από μια διετία το παιδί μπορεί να έχει γυμναστεί, να έχει δυναμώσει. Έδεσε. Ναι. Εντάξει, άλλο να σε 18 και άλλο 20. Βέβαια, μεγάλη διαφορά. Βεβαίως. Έχει πάρει και συμμετοχή στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι εξίσου. Μπήκε σε θέματα τακτική. Πιο μεγάλη δυναμική. Πατάει περιοχή. Σουτάρει. Είναι καλά ποδάρια. Κεφάλι δεν έχει σε καμία των περιπτώσεων. Διεισδύει. Έτσι. Έχει την κλειστή την τρίπλα. Πρέπει να τη βελτιώσει. Δεν ξέρω, στο μαρκάρισμα δεν πηγαίνει καθόλου. Αυτό είναι ένα μειονέκτημά του. Καθόλου. Εγώ σου λέω για τον μπροστά. Πιστεύεις ότι. Άρα δεν είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Πιστεύεις λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα γίνει τόσο προβλέψιμο το επιθετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τις σέντρες και τα γεμίσματα προς τους δύο φορ, να πατάει και ο Πέλκας τρεις και ο άλλος ο Μπακ τέσσερις, για να γίνει ιστορία? Δηλαδή δεν βλέπεις φαντασία, δεν βλέπεις κενό χώρο? Όχι, όχι, όχι. Ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σφιχτές άμυνες, αυτό είναι σίγουρο. Ερώτηση. Πώς θα σου φαινόταν χωρίς τον Κλάους η ιστορία, με τον Μπέλκα μέσα, τα εξτρέμ μέσα και το Χαρίση με τον Γκάτσε αμυντικά χαφ? Δηλαδή να είναι πιο να έχει πιο νεανικότητα ο ΠΑΟΚ στα αμυντικά χαφ, τρεξίματα καλά και καλές καλύψεις στις προθέσεις των ΠΑΟΚ. Θα παίξει με δύο κόφτες. Με δύο κόφτες. Άλλος, παίξει με τον προπονημένο. Γιατί ούτως ή άλλως ο Τζιόλης μεγάλη ποιότητα δεν μπορεί να σου δώσει. Δηλαδή να πεις αργός είναι, αλλά θα μου δώσει πέρα της αργοπορίας του μια μεγαλύτερη ποιότητα. Για παράδειγμα, που θα μου δει, ας πούμε, Γκαρσία. Από ό,τι φαίνεται, ναι, ο Κλάους περισσεύει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή θα είναι ρεζέρβα. Πέφτουν στην παγίδα του να τους βάλουν και τους δύο μαζί. Θα είναι λάθος. Δηλαδή είναι λάθος, έτσι. Το βλέμε πριν τώρα εμείς. Εννοείται. Ότι θα βρουν μπελάδες μέσω αμυντικά. Ο Μπερμπάτοφ πάντως σε αυτή την ηλικία είναι πολύ καλύτερος στις τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή. Καλύτερα τελειώματα, χρησιμοποιεί κεφάλι, πόδι. Έχει τελειώματα έξω από την περιοχή. Βλέπει καλά. Βλέπει τον παίκτη που τον υποστηρίζει. Θα πασάρει με τη μία. Έχει καλύτερη τεχνική κατάρτιση σχέση με τον Κλάους. Εντάξει, είναι προφανές ότι θα είναι η πρώτη, ναι, επιλογή. Με ένα φορ θα παίξει, με ένα βαρύ φορ. Ναι, ναι. Και ο δεύτερος θα είναι ο υποστηρικτικός του 3-5-2, θα είναι πιο περιφερειακός. Ναι. Τώρα θα είναι ο Ζάιρο, δεν ξέρω ποιον θα έχει εκεί πέρα, ποιο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Νομίζω ο Ζάιρο ταιριάζει περισσότερο. Ναι, σαν εξτρέμ. Σαν υποστηρικτικός του Μπερμπάτοφ. Δηλαδή στο 3-5-2 ο Ζάιρο θα είναι ρεζέρβα του Πέλκα? Όχι, θα παίζει δεύτερος επιθετικός. Και ποιος θα μείνει έξω? Ο Κλάους. Ο Κλάους, ναι. Ο Κλάους. Ο Κλάους. Δηλαδή λες πιο ορθολογικά είναι τα συστήματα όλα. 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο, 4-4-2 δηλαδή, ευθεία, 3-5-2 χωρίς τον το Κλάους. Το ιδανικό 3-5-2 ήταν πέρσι με Μωράτα και Τέβες, μια που αναφερόμαστε στη Γιουβέντους που είναι το πρότυπο ως ομάδα στο συγκεκριμένο σχηματισμό. Και ο Τέβες είναι ένας περιφερειακός επιθετικός και ο Μωράτα είναι το βαρύ σεντερφόρ. Ναι, ναι. Βέβαια δεν είναι το κλασικό βαρύ σεντερφόρ ο Μωράτα, μην το λέμε. Είναι πιο συμμετοχικός, έχει τεχνική κατάρτιση και γρήγορος. Εντάξει, δεν μπορεί να παίξει με δύο βαριά εννιάρια σε 3-5-2. Ναι. Και δεκάρι, το οποίο δεν είναι δυναμικό και δεν μαρκάρει. Άρα τρως Κλάους, βάζει Ζάιρο δεύτερο φορ. Δεύτερο φορ και Μπερμπάτοφ και Πέλκα δεκάρι. Πάντως τον Πέλκα τον έχεις βασικό. Βασικός, ναι. Τρως δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτόν που ήρθε. Μάλλον βάζει βασικό, λες, αυτόν που ήρθε.
ήταν για διώξιμο το καλοκαίρι και έμεινε, έλα και εσύ μείνε μωρέ, Πέλκας, και τρώει δύο μεταγραφές που είναι του Άρνεσεν. Ωραία. Μήπως ο Άρνεσεν πρέπει να νιώθει λίγο λακαμάς. Τι να πω, νομίζω ότι... Μήπως πρέπει να νιώθει, εγώ τον είδα στο τζόκινγκ, τον χαιρέτησα χθες. Τι ηλικία έχει ο Άρνεσεν? Από ό,τι τον είδα, πέρασε από δίπλα μου. Έχω καλό κορμί για την ηλικία. Μια 60 πρέπει να είναι. 60. 8-60 κάπου. Πόσα χρόνια δουλεύει? Μια 24. Τι κίνητρο να έχει στον ΠΑΟΚ όταν έχει δουλέψει εκεί που έχει δουλέψει? Κοίτα. Δεν έχει κίνητρο. Αν ο άντρας, θα σου πω. Είναι άκοπα λεφτά. Δηλαδή μπορεί να γίνει ένα δεύτερο Χουπ Στέφενς, όπως ήταν ο Στέφενς τουρίστας, να γίνει αυτός. Στα 64 μου εγώ, αν μου πει θα πάρει 150 χιλιάρια το χρόνο, 180. Αλλά δεν θα έχεις φλόγα, δεν θα έχεις στένος, δεν θα έχεις μπουνιές, δεν θα έχεις, θα είσαι αποστηρωμένος και πάρ' τα λεφτά. Θα το κάνω ρε φίλε, αλλά δεν θα κοιμάμαι καλά το βράδυ. Με καταλαβες? Είναι χορτασμένος ο... Ναι, τον είδα, έχει ένα μπομβιβερίστικο στυλ. Με χαιρέτησε και όλα, δεν ήξερε ποιος είμαι. Το χαιρέτησα και εγώ, του λέω Όλσεν, τρύπα του λέω. Forget, ξέχνα το, δηλαδή θα τον δεις αργότερα, ναι. Καλά του λέω. Μας έφερε στην τρύπα του όζοντος του. Μήπως νιώθει λίγο λακαμάς? Μου φέρει το λέω Βατσμπακ. Δεν νομίζω. Ένας καλοπληρωμένος άνθρωπος γιατί να νιώθει έτσι? Κοίταξε, γιατί να νιώθει έτσι? Δεν τον νοιάζει, εγώ πιστεύω. Τη μεταγραφή του Φορ τη φέρνει ο Σαββίδης. Ναι. Το δεκάρι του έρχεται δανεικός και τον εγκρίνει ο Τούντορ. Λέει βάλ τον και αυτόν μέσα. Και είναι βασικός. Είναι βασικός ο νέος Κούδας. Εντάξει, υπερβάλλουμε. Δεν το φέρει αυτός. Μου φέρει δύο εξτρέμ σε ένα 3-5-2 που δεν χρειάζομαι εξτρέμ. Δηλαδή, μου φέρνει δύο εξτρέμ ενώ ο προπονητής του θέλει να παίξει σε 3-5-2. Βεβαίως. Ροντρίγκες και Ζάιρο. Τα αμυντικά χαφ που φέρνει. Τα αμυντικά χαφ που φέρνει είναι για να κουβαλάνε τα νερά στον Κλαδά, στο Κυλικείο. Εντάξει, δεν του έχουμε δει ακόμα. Ναι, το Τζίμι Ροτ και το Σάμπο. Τζίμι Ροτ και ο Σάμπο. Ο τερματοφύλακας είναι. Μέτριος. Θα το πούμε μέτριο. Εγώ θα τον πω κακό. Θα του δώσουμε πίστοση χρόνου. Ναι. Τι άλλο έφερε? Έφερε τίποτα άλλο? Νομίζω πως όχι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έχει τον Κλάουζ. Το Λέοβατς έχει φέρει. Το Λέοβατς. Το Λέοβατς, το αριστερό μπακ. Και το Ράτς. Φέρνει ένα back half που είναι πολύ καλός μπροστά και πολύ κακός πίσω. Δηλαδή κάνει τη μισή δουλειά. Μου φέρνει λοιπόν αριστερό back half μισή δουλειά. Μου φέρνει δεκάρι τον Μπέλκα με δοκιμή. Τον άλλο το center forward το φέρνει ο Σαββίδης. Μου φέρνει μάπα τερματοφύλακα. Center back δεν μου φέρνει. Όχι. Μου φέρνει. Το Μαλεζά. Δεν είναι δική του επιλογή νομίζω. Τι ο Μαλεζά? Το Μαλεζά δεν είναι δική του επιλογή. Ωραία. Και έχει το Χαρίση τραυματία να περιμένουμε να γυρίσει να παίρνει στη θέση του Τζιόλι γιατί δεν βγαίνει με τον Τζιόλι. Και παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Μπορεί να μην το παίρνει, να το λένε το παίρνει. Ρε φίλε, να... πώς θα ένιωθες τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο δεν θα με ένοιαζε. Ειλικρινά. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ πάσχει από συνδρομονή πλουτισμού. Δηλαδή πρέπει να βρει ανθρώπους να δουλέψουν που θα έχουν κίνητρο. Ναι. Να βελτιωθούν μέσα από τον ΠΑΟΚ. Ο Τούντορ είναι μια τέτοια επιλογή. Ναι. Ναι. Και είναι και καλός προπονητής πιστεύω. Αλλά. Άπειρος προπονητής. Εξελίξιμος. Τώρα τεχνικά. Στα Γιάννενα. Αδιάβαστος. Όλος ο ΠΑΟΚ στο Μπετράκι επάνω. Εμείς το ξέραμε καλύτερα δηλαδή το Μπετράκι αυτή. Αδιάβαστη των αδιαβάστων. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κριτική. Το σκορ έγραψε 3-1. Κριτική θα κάνουμε. Με την Ξάνθη πάλι αδιάβαστη στο κατασκοπεύω. Το λεμονάκι τον χάσανε για μια κούφτα δολάρια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει ένα ρίσκο παραπάνω γνωρίζοντας ότι Ξάνθη δεν ρισκάρει καθόλου. Όχι μόνο δεν ρισκάρει, αλλά δεν έχει και ταχύτητα για να ρισκάρει. Δεν έχει και ταχύτητα για να ρισκάρει. Δεν έχει τα Γιάννενα την τριπλέτα, ούτε του Ατρομήτου την τριπλέτα για να τη φοβηθείς. Τι να πω. 4 βαθμοί χαμένοι από. 5. 5 βαθμοί χαμένοι από κακή κατασκοπία. Κακή κατασκοπία. Δεν το είπε κανένας. Δεν το έγραψε κανένας. Δικό μου είναι. Κακή κατασκοπία.
Αυτό σημαίνει ότι αναπροσαρμόζεται και η στόχη. Γιατί αυτή η απώλεια βαθμών είναι πολύ σημαντική. Δεν ξέρω. Είναι βαθμοί πάλι σε ομάδες ανταγωνιστικές. Το αυγό στο πισινό το έχει ο προπονητής. Διότι ο άλλος σου λέει σου φέρα την παιχτάρα. Εντάξει. Αν δεν βγει δεύτερος, είναι αποτυχών. Ο Τούντορ. Βέβαια. Τώρα. Ανάθεμα την ώρα θα λέει που μου έφερε αυτόν τον 34χρονο τον Βούλγαρο για να σηκώσει τους στόχους του ΠΑΟΞΗ. Δημοσιογράφου, οπαδού, ραδιοφωνικού παραγωγού, οτιδήποτε. Έχει μπέλα. Νομίζω δεν ξέρω αν έχει το μυαλό να το σκεφτεί, γιατί το βλέπω για μια φάτσα ας πούμε, που μπορεί να μην το σκεφτεί τώρα. Μπορεί να το πει κανένας άλλος. Το Τούντορ. Ναι, εγώ θα το ρώταγα. Πώς νιώθεις τώρα που το βγαίνω Ευρώπη απλά μεταφράζεται ότι πρέπει να βγω πρώτος στα play-off, δεύτερος στο πρωτάθλημα. Πώς μπορεί να το μεταφράζεις. Αυξάνει το άγχος. Και σου βάζει και ένα άγχος μεγάλο. Τι πρέπει, ντε και καλά. Συζήτησε, λέει, με τον Σαββίδη. Θα πει, συζήτησε με τον Σαββίδη. Και έχει και πολύ δύσκολο πρόγραμμα, ΠΑΟΚ. Συζήτησε με τον Σαββίδη και τον Άρνεσεν. Πώς θα χωρέσει. Γιατί το συζητήσει. Αυτός να αποφασίσει για το ποιος θα παίζει. Για το που είναι, βάλει τους και τους δυο μέσα. Σπάσε το κεφάλι σου και βάλει και τον Μπέλκα μέσα. Και τον Τζιόλι Χάφα και τους δυο μπακ που είναι κακοί στο αμαρκάρισμα. Πολύ καλή μπροστά με ένα τερματοφύλακα. Που δεν μπορεί να παίξει λίμπερο κτλ. Του βάζει το αυτό, θα παίξουν και οι δυο. Θα πρέπει να φάει ο ΠΑΟΚ γκολάρες. Θα φέρουμε τα 2-2. Ξέρεις τι κινδυνεύει να γίνει ο ΠΑΟΞης. Το έχεις πει, Ηρακλειδέας στο 80. Ηρακλειδέας στο 80. Σήμερα ήμουνα που σε περίμενα εκεί στην Τούμπα και μου λέγανε οι ΠΑΟΞΙΝΤΕΣ, δεν μου λέγανε ρε τι θα κάνουμε πρωτάθλημα να πάρουμε. Ωρε μπάλα που θα δούμε. Του λέω ρε, η μπάλα είναι και άμυνα. Τι μέμεινα ρε, μην πονά τα μάτια μας τόσα χρόνια. Ωρε μπάλα που θα δούμε. Μου είπε, που θα βγούμε. Μου γίνει Ηρακλειδέας στη δεκαετία του 80 ο μάγκας. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνομαι αντιληπτός. Εντάξει. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Γιατί είναι κακό να είσαι Ηρακλειδέας. Εγώ μεγάλωσα ως Ηρακλειδέας. Τότε έγινε Ηρακλειδέας, δεκαετία του 80. Λέει ένας, ρε εσύ γιατρές έχω λέει σε εκτίμηση όταν μιλάς για μπάλα, αλλά σήμερα λες εντεφορμέ. Μάλλον έχει επηρεαστεί από τις διακοπές σου με τα στόπερ που υπάρχουν στο πρωτάθλημα. Σιώβας, Ταυλαρίδης, Γιαμπάρη, Τζανετόπουλος. Ο Βούλγαρος πλάκα θα σπάει μαζί με Κλάους. 40 γκολ θα βάλουν μαζί. Λέω φίλος. Το ποδόσφαιρο είπαμε είναι ομαδικό άθλημα. Δεν παίζουν επιθετικοί μόνοι τους. Πρέπει κάπως να φτάσει εκεί η μπάλα, να λειτουργήσει η ομάδα. Αν είναι έτσι. Ο κατάσκοπός μας στις προπονήσεις δεν, δεν είναι τόσο απλουστευμένο. Στο χειρό, ο Νίκος Αβδαγιανιτσά που μελετάει τις προπονήσεις μας λέει ότι. Είστε μακριά από την πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν σέντρες, δεν υπάρχουν γιώμες στο νέο ΠΑΟΚ. Οι ταχύτητες όταν δέσει η ομάδα θα είναι ασύλληπτες. Ο Μπερμπάτοφ γίνεται πετκανίτσας και ξεκλειδώνει τα χαφ του ΠΑΟΚ. Το transition της ομάδας είναι εκπληκτικό. Στον ΠΑΟΚ όλοι σκοράρουν. Με το Τζιόλ transition. Τώρα αυτό είναι λίγο. Εντάξει, να θες να το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Είναι αισιόδοξο. Γιατρέ, θα πας να ψηφίσεις. Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Δεν είναι υποχρεωτικό. Για μας είναι υποχρεωτικό. Για μας. Για μένα προσωπικά είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, αν δεν πας, έχεις ποινή. Μπορεί να έχω κάποιες επιπτώσεις. Μπορεί, ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή, και οι αστυνόμοι έτσι πρέπει να. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι. Υπάρχουν. Ξέρεις και οι αστυνόμοι ότι μου έχω καταγγελεί ότι κάνουν λευκή απεργία. Δεν γνωρίζω το γεγονός. Είναι όλοι στις καφετέρειες και στα μπαρ και εντάξει, δεν το γνωρίζω. Έχουν απειδήσει οι αστυνομικοί γιατί δεν υπάρχει κράτος να τους, είναι ανοχήρωτοι. Ούτως ή άλλως, η όλη διαδικασία μου να μου αρέσει. Αυτό εγώ δεν τους κατηγορώ. Το ίδιο θα έκανα και εγώ και χειρότερα. Δηλαδή με ένα τέτοιο κράτος μηδενικό με 700 το μήνα θα μου πεις γιατί έγινε αστυνομικός. Για τη σιγουριά. Ναι. Εντάξει, γιατί όπως περισσότεροι. Αλλά δεν είναι τώρα, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και σου λέει τη καφετέρια, κρυμμένος από πίσω κτλ. Δεν είναι. Εντάξει. Ο καθένας. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Είναι καλύτερα. Δεν ξέρω ποιος θέλει μπαίνει, ποιος θέλει βγαίνει. Το λιμενικό, ποιος θέλει μπαίνει, ποιος θέλει βγαίνει. Μπε στα σκύλα, λες εσύ μας. Εντάξει. Πάντως οι εκλογές είναι να μου αρέσουν ως διαδικασία. Σ' αρέσουν, ναι. Δεν βαριέσαι να βλέπεις. Να ανοίξει την τηλεόραση. Και αντί να δεις ένα ντοκιμαντέρ, αντί να δεις μια ταινία, αντί να δεις ξέρω εγώ ένα τηλεπαιχνίδι, αντί να δεις ξέρω εγώ ένα ποδόσφαιρο, να βλέπεις τη μούρη του με η μαράκι,
Μα χθες πήγαινε το debate. Απόφατσα, να πούμε. Μα χθες πήγαινε το debate, δεν το παρακολούθησα. Δεν πήγα καν στη διαδικασία να το παρακολουθήσω. Εκείνο το Χρήστο Κωστή, το Τζίπρα, να πούμε. Νομίζω ότι είναι τόσο στερεότυπα αυτά που λένε, τόσο ξύλινος ο λόγος από παντού και δεν αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο, ρε. Όχι. Αξίζει τον κόπο, ρε. Όχι, όχι. Δεν αξίζει. Πραγματικά δεν αξίζει. Αλλά το να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία είναι κάτι όμορφο. Τι όμορφο είναι. Εμένα μου αρέσει επειδή δεν ψηφίζω στη Θεσσαλονίκη, είναι η εκδρομή, είναι όλα αυτά. Για την εκδρομή, πας, ρε γιατρέ. Είναι αυτά. Η ψυχολογία ανεβαίνει, βλέπεις κάτι διαφορετικό. Κάνω και μια βουτιά στη θάλασσα, μια ψηφίζω στη Χαλκιδική. Τώρα θα πάρεις, θα φουτίξεις. Βέβαια. 20 Σεπτεμβρίου είναι, δεν θα είναι καλός ο καιρός. Θα μπουκάρεις μέσα. Βέβαια. Μάλιστα. Θα κάνεις τη βόλτα σου, θα δεις φίλους, θα περάσεις όμορφα. Μ' αρέσει, γιατρέ, εσένα που οτιδήποτε γίνεται στη το ζωή. Το βλέπεις θετικά το πάντα. Το βλέπεις με ένα θετικό μάτι και όχι αυτή με αυτή τη μιζέρια τη γενικότερη. Μια γενικότερη μιζέρια, μια γενικότερη γκρίνια. Κακό πράγμα η γκρίνια. Εντάξει. Πολύ ποτέ βγάζει. Μετά θα δεις εκεί πέρα τις αναλύσεις. Ναι. Θα προσπαθούν όλοι να δικαιωθούν με τα γκάλωψ. Ότι ναι. Εγώ το είχα προβλέψει, ότι τα έβλεπα. Ναι. Θα αρχίσουν να λένε τα ωραία λόγια μετά τις εκλογές. Όλοι θα είναι νικητές, όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Ναι. Η δημοκρατία κέρδισε. Η δημοκρατία κέρδισε. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Τα έχουμε συνηθίσει. Τα συνηθίσαμε, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά από εκεί βλέπεις να έχουμε μεγάλη, έτσι. Ναι. Ναι. Θα είναι ο νικητής των εκλογών. Λογικό δεν είναι, αφού πήγανε και ψηφίσαν οι άνθρωποι 61%. Σκέψου πώς οι νέοι άνθρωποι βρίζουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να έρθουν να ψηφίσουν. Γιατί να έρθουν. Για ποιο λόγο να έρθουν. Το θεωρώ φυσιολογικό. Ναι. Εντάξει, δεν πρόκειται. Υπάρχουν πολλοί τροδημότες που δεν θα μπουν στον κόπο να πληρώσουν τη μετακίνησή τους. Πλέον δεν υπάρχουν τα κόμματα να επιδοτήσουν αυτές τις μετακινήσεις που είναι τα παλιά. Τα τσάρτερ, τα πούλμαν, συγκεντρώσεις προεκλογικές δεν υπάρχουν. Έχει διαφοροποιηθεί το κλίμα. Καλύτερα για μένα. Καλύτερα. Πιο ήρεμα, πιο ήσυχα. Του δίνανε ένα σάντουιτς, τα λιμά, τα λιμοτάγαρα. Τώρα τι να πρωτοθυμηθώ. Του δίνανε δωρεάν αυτό. Του δίνανε και μια σημαία, τα ταγάρια, Κατεβαίνανε από τις επαρχίες, γεμίζαν την Αριστοτέλους ή την Ομόνια ή το Σύνταγμα όπου κάνανε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Κάποιοι ξεχνιόντουσαν και στα Ολυμπιακά στάδια. Θυμάμαι ένα παππού από την Καλαμάτα που είχε μιλήσει ο Καραμαλής το 2000 που είχε μείνει στο στάδιο. Και νόμιζα ότι θα δει αγώνα Champions League το Ολυμπιακό Πόρτο. Φλάκα έχει, εντάξει. Ωραίες εποχές. Δεν θα ξαναγυρίσουν. Ευτυχώς θα ξαναγυρίσουν. Με βρίζει ο 607, την καλημέρα μου. Γιατρέ, ο όγκος στην θυροειδή. Στο θυροειδή, ναι. Είναι ανησυχητικό σύμπτωμα. Έχω ακούσει ότι βγαίνει με επέμβαση ρουτίνας, χωρίς επιπλοκές. Απλά, αν είναι, λέει, καλοήθης, γλιτώνεις και τον υστέρι. Θέλω τη γνώμη σου. Μου το έστειλε χθες το μήνυμα. Δεν ήξερα εγώ να απαντήσω. Κοίταξε, γενικά ένα τέτοιο περιστατικό το παρακολουθεί. Είναι σπάνιο. Όχι πολύ. Στο θυροειδή. Οι παθείς του θυροειδή. Όχι. Άλλο ρε που κάνουμε εξετάσεις αν έχουμε θυροειδή. Εγώ έκανα. Θυροειδή έχουν όλοι. Αλλή μου δεν έχεις. Αν έχεις θυροειδή. Εννοείς πάθηση. Αν έχεις. Ναι. Δεν ήξερα εγώ ότι βγάζει και όγκο εκεί πέρα. Πώς δεν βγάζει. Βγάζει. Εννοείται. Δηλαδή το βγάζεις και τελειώνεις όμως, δεν έχεις. Αναλόγως. Ναι. Κρίνεις, βλέπεις αν βελτιώνει την κατάσταση. Βλέπεις. Το θυροειδή, βλέπεις το ορμονικό προφίλ των ορμονών. Ζεις χωρίς θυροειδή. Θα πρέπει να κάνεις θεραπεία αποκατάστασης. Τι θα πει αυτό. Θα πρέπει οι ορμόνες οι οποίες παράγονται φυσιολογικά από τον ορμονίδη να τις παίρνεις εξωγενώς. Ναι, θα παίρνεις φάρμακο. Φάρμακο. Δεν πεθαίνεις, γλιτώνεις, μια χαρά είσαι. Εννοείται ότι μανατζάρεται πολύ καλά. Ναι. Αυτό είναι το θέμα του ενδοκρινολόγου. Πώς θα το αποφασίσει, να δει την επικινδυνότητα. Ναι. Αν υπάρχει. Είναι ένας μπελάς ο οποίος πρέπει να βγει. Θα πρέπει να τον ελέγξει. Δεν θα πρέπει να βγει οπωσδήποτε. Θα πάρθει απόφαση αν ο όγκος είναι καλοήθης, κακοήθης. Μπορεί να είναι νόσος Χασιμότο, νόσος Graves, οτιδήποτε. Κάποιο αυτοάνωσο νόσημα, μια θηροειδίτιδα. Δεν απαραίτητα να είναι. Αυτό είναι με τα αυτοάνωσα. Τι είναι αυτό μέσα στους γιατρούς. Ότι δεν μπορείτε να εξηγήσετε με τη λογική, τον θεωρείτε αυτοάνωσο, να πούμε. Γι' αυτό μπορεί να το αποδείξει. Σημαίνει αυτοάνωσο, δηλαδή. Σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν αναγνωρίζει κάποια αντιγόνα του οργανισμού και παράγει αντισώματα εναντίον του και τα καταστρέφει. Ναι, παλιά δεν γινόταν αυτό. Παντού γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Παλιά δεν γινόταν. Απλά δεν είχε η ιατρική τη γνώση. Τη γνώση. Ναι. Για να το αποδείξει, να το τεκμηριώσει. Ναι. Αυτή τη στιγμή τεκμηριώνεται αν υπάρχει ένα αυτοάνωσο νόσημα. Με διάφορες μορφές εξετάσεων, ειδικές και προχωράς σε ειδικές θεραπείες. Άρα, τι να το απαντήσουμε αυτού του ανθρώπου, να μην ανησυχεί. Η ιατρική έχει προχωρήσει να μην ανησυχεί. Να μην φοβάται, αλλά να πάει γλίγορα να το κάνει. Να πάει στο. Νομίζω περιμένει. Νομίζω πρέπει να έχει στο ενδοκρινολόγο. Σε δημόσιο νοσοκομείο, μα πάει. Νομίζω ότι και μπορεί να φτάσει μέχρι τα αυτή. Εντάξει, μην το. Τι.
Τι μητή, ρε. Τώρα μην με φόμαστε την δημόσια υγεία. Εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα. Αν έχει κανένα φράγκο, καλό είναι, φίλε, όμως. Εντάξει. Λοιπόν, γιατρέ ο Όγκος, Αγία Παρασκευή. Γιατρέ, πάω ξύσω από τη Λεμαϊδα. Μήπως κινδυνεύω για την παραμονή. Ρε, δεν μας παρατάτε, λέω εγώ. Μπερμπάτος πήρα και Κλάους. Άσε μας την ησυχία μας, λέει. Και άλλους 10, λέει, πήρα. Ο 435. Μάλιστα. Χρειαζόταν δεν θα ήταν πιο γρήγορος ο δρόμος ο Άρης να πάρει και το αφημί της Βέρειας, αφού όλα τα άλλα τα πήρε. Εντάξει. Ναι, το είχαμε πει αυτό. Εντάξει, πρακτικά. Βέβαια. Βέβαια. Βεριάρης. Η μεταγραφή του Μπερμπάτοφ έχει συμβολική αξία. Αποστόμωσε τους επικριτές του Σαββίδη, δίνει έγκλη στην ομάδα, έχει εμπορική αξία, συσπηρώνει τους οπαδούς και αποτελεί ίνδαλμα και δάσκαλος για τους νεαρούς παίκτες της ομάδος. Είναι κοντόφθαλμη κριτική η οποία περιορίζεται στο αν παίξει ή όχι καλά στην ομάδα. Νέος Γκαρσία θα μας βγει. Λοιπόν, επιπλέον έδωσε τροφή για τα ΜΜΕ της πόλης. Όλα αυτά που λέει είναι σωστά, αλλά δεν έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι. Δίνει έγκλη, δίνει χρώμα, δίνει όραμα. Αυτό δίνει δηλαδή. Το αγωνιστικό πώς θα βελτιωθεί. Στα νέα παιδιά αυτό και τα. Πώς. Το αγωνιστικό πώς θα βελτιωθεί. Εγώ είπα, τον είχα αυτά τα χρήματα, θα έπαιρνα 4 ορλέν. Είναι η φιλοσοφία μου πάνω στο ποδόσφαιρο. Πόσο τελειωμένοι πρέπει να είστε, ρε, μας κράζει ο 567 που ξενυχτάτε με λιμόλαντα για ΠΑΟΚ και κλάσιμο κούφιο, λέει. Ενώ η Ευρώπη παραμιλά για εθνικά ραμπάσκετ. Ναι, βέβαια. Άρε, κρεμάστε μικρόφωνα, τάγαροι. Να το τον καλό παιδό, ρε. Τι έγινε, ρε, μπάσκετ. Κέρδισε τη Μεγάλη Ολλανδία σήμερα, Ελλάδα. Μεγάλη νίκη. Με το γήπεδο γεμάτο. Ήτανε 200 πιλαργοί και καμιά εκατοσταριά Ολλανδία εκεί πέρα. Ναι. Φλόγανε αλήψιο καμπανιακό. Άμα παίξει, θα χίλια άτομα, ρε. Ποια μπάσκετ, ρε, τα αγάρι. Όχι, το μπάσκετ είναι πολύ ωραίο άθλημα. Α, και εδώ πέρα. Ναι. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Έλα, ρε, γύφτουλα. Ο Άρντεσεν είναι σφιχτό. Δεν έχει χαρτζιλίκι. Ο 2-17. Εσύ που το πήρε το χαρτζιλίκι για να στείλει το μήνυμα, εγώ το διαβάζω όμω το μήνυμά σου. Παλιό ταγάρι 2-17. Ταγάρι, ο 643. Φέρε το Σακά να κάνει την κολοτούμπα του με τον Καρυπίδη. Τώρα που του φέρε και το κόκελε, τάτο στο πάω ξέ. Ο 43. Ο 731. Γιατί να πάω να ψηφίσω, ρε, ραπ, αφού δεν πρόκειται να γίνει το δικό μας, αλλά της Μέρκελ. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Μαύρη χείρα, θύρα 4 από το εξωτικό τρίλογο Πυρίας. Ο 512. Ραπ, με ποια ομάδα ο Πάοκ μπορεί να βγει δεύτερος? Με ένα Βούλγαρο κοντά στα 35. Εγώ, λέει, προβλέπω την τελική τριάδα. Πρώτο Ολυμπιακό, δεύτερο Παναθηναϊκό, τρίτο Ατρόμητο. Πιστεύω ότι η τριάδα δεν χαλάει. Πιστεύω με 50%. Βλέπω ότι ο Ατρόμητος έχει. Ο Ατρόμητος και δεύτερος, γιατί έχει πολύ στρωμένη ομάδα. Βλέπω ότι, ναι, αρέσει πολύ ποδοσφαιρικά. Ναι. Έχει κάνει ένα πολύ ορθολογικό μεταγραφικό σχεδιασμό. Τα χαφτα τρία έχουν και εμπειρία και ποιότητα. Και ο Γοδόη και ο Πίτου Γκαρσία. Και ο νομίζω ότι έχει πάρει. Όχι, το Ιγκλέσιας έχει πάρει στην Τρίπολη. Ναι. Ποιος παίζει εκεί πέρα, κάτσε να θυμηθούμε. Κάτσε, γιατί ένας έχει ένα Westy. Η χαρά της αλλεργίας είναι τα Westy. Πάρα πολλά δερματικά προβλήματα. Έχει τα West είναι Highland. Αλλεργικά. Είναι αλλεργικά, ναι. Καμιά λύση, κανένα φάρμακο που μπορεί να σε βρει κάποιος. Μετά. Μετά την εκπομπή θα πάρει τηλέφωνο. Ραπτόπουλε, αδιάκοπη φωνή επαγνύπνησης. Τραγική ματιά στο άωρο καθρέφτισμα των ομάδων της πόλης. Τοξική αέρα της Σανγκάης. Σε πάω. Λέω 054. Γιατρέ, του κόκκινου το χουρχουριτό είναι σοβαρό? Έχω, λέει, το ίδιο. Τι χουρχουριτό? Τι να πω. Αυτό που ακούγεται το. Που το μεσημέρι, εντάξει. Όταν γελάει. Εντάξει. Εντάξει. Μπορεί να έχει και χαπ ο Γρηγόρης. Χάπι. Χαπ, χρόνια απορροφητική πνευμονοπάθεια. Θα πρέπει να πάει μια σπυρομέτρηση αρχικά, να πάει σε ένα πνευμονολόγο. Ρε, έχουμε τον καλύτερο πνευμονολόγο, τον Πορπόδη. Φίλο του Μπανιώτη, του γιατρού, του φίλου μου. Του βελονιστή, έχει κάνει βελονισμό? Όχι, όχι. Ναι. Και δεν, λέει, είμαι φίλο σε αυτόν τον τακτικό. Δεν είσαι φίλο. Και λέει ο Πορπόδης, φέρε μου τον κόκκινο. Και ο κόκκινος δεν πάει. Χέστης. Τι να πω. Το χουρχουριτό τώρα, εντάξει, μα, τι σημαίνει χουρχουριτό? Αυτό το σφύριγμα. Ναι, το κάπνισμα, δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Το κάπνισμα. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε άλλο? Λοιπόν, θα πας να ψηφίσεις. Για την ομάδα μου δεν είπα τίποτα. Τα είπα τον Ιούλιο. Δικαιώθηκα. Ναι, μωρέ, πες και για την ομάδα σου τίποτα. Δικαιώθηκα απόλυτα. Σε τι πράγμα? Στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Όταν είναι πολύ κακό. Όπως προχθές, τέσσερα center forward φάγανε τα τρία λάχανο. Το Λουκίνα που δεν υπογράφει. Ο Βέλιος, ο οποίος είναι παλέμπαχος, και ο άλλος, ο οποίος είναι στον κόσμο του. Και έμεινε μόνο ο Περόνε.
Και αντί να πάρουν δύο χαφ, πέστε σειρέ γιατί. Εντάξει, τα είχαμε πει ο Ηρακλής για την πολυτέλεια του χρόνου, γνωρίζοντας σχεδόν από αρχές Μάη, μην πω τέλειο Απρίλιο, μετά το νίκη επί της ΑΕΚ, ότι θα αγωνιστεί στη Σούπερ Λίγα, να σχεδιάσει την ομάδα του πολύ καλύτερα. Από τη στιγμή που πήρε και αδειοδότηση, είχε όλο το χρονικό περιθώριο να επιλέξει ποδοσφαιριστές και από το πάνω ράφι της Β' Εθνικής ή ελεύθερους σε καλή ηλικία και ιδιαίτερα στον πολύ νευραλγικό χώρο των χαφ. Ναι. Άφησε στην ουσία προστάτευτος. Πήρε το μακρύ, ένα παίχτη ο οποίος μας έφτιαξε το Γενάρη. Για να μην λέει αρχηγός στον Όφη. Δεν πήρε αγώνες. 6 μήνες είναι ανενεργός, χωρίς προπονήσεις, χωρίς αγωνιστικό ρυθμό. Και επενδύει σε ένα ποδοσφαιριστή 31 χρονών, ο οποίος σου έχει ρίξει χιλόπιτα το Γενάρη. Ντροπή. Δηλαδή, ναι. Και μόνο από αυτό το γεγονός πρέπει να έχεις και λίγο εγωισμό ως ομάδα. Από εκεί ύστερα ο Λάζαρ ήταν μια προσθήκη η οποία για να σου παίξει θέλει άλλα δύο υποστηρικτικά χαφ. Δηλαδή, μόνο με 4-3-3 ο Λάζαρ μπορεί να σου βγάλει την ποιότητά του. Να έχει άλλους δύο ανθρώπους κοντά του να τον υποστηρίζουν. Ο άνθρωπος 4-2-3-1 δεν μπορεί να παίξει. Ο Λάζαρ. Ναι. Δεν μπορεί λόγω ηλικίας. 4-3-3 με σφιχτό αυτό, έτσι. 4-3-3 σφιχτό, ναι. Δηλαδή... Αλλά δες, ούτε με Πασάτσι Γιαννίδη Κυριακίδη μπορεί να παίξει. Τριάδα μπροστά από του 4-2-3. Για μένα ο Λάζαρ μπορεί να σου δώσει 30 ποιοτικά λεπτά όταν η ομάδα θα χρειαστεί ηρεμία και καθαρό μυαλό. Είναι προτιμότερο να το βάλει σαν τρίτο αμυντικό χαφ. Ναι. Στο μυαλό μου έχω έναν Ηρακλή ο οποίο θα παίζει μόνο με ένα αμυντικό χαφ και μπροστά από το αμυντικό χαφ θα έχει μετατριάδα νεαρών ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν θα έχουν καθαρό ούτε εξτρέμ ούτε οχταριού. Δηλαδή θέλω να παίξει με Χαντί, Τσιλιανίδη, Πασά, Κυριακίδη και πίσω ένα αμυντικό χαφ και μπροστά Λουκίνα. Ώστε η ομάδα να αποκτήσει και καλό transition, να είναι και καλή μισοαμυντικά και καλή μισοεπιθετικά και απρόβλεπτη. Ναι. Ο Ρωμάνο δεν υπάρχει ποδοσφαιρικά, τα λέγαμε. Το πήρανε χαμπάρι αργά. Πολύ αργά. Από εκεί και ύστερα ο Ηρακλής θέλει ακόμα ένα γρήγορο στόπερ. Γιατί ο Μπαρτολίνη, καλός ως ποιοτικός, αλλά αργός. Είδαμε ότι πήρε μια εύκολη κίτρινη κάρτα με τον Πανιόνιο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε το ξέραμε και από πέρσι. Δεν φρόντισε η ομάδα να πάρει έναν πολύ καλό μπακ, να πλαισιώσει το Σγιαμπάρι. Οι επιλογές είναι αυτό που λέμε ντεμί. Παντού. Δηλαδή είναι μέτριες και θα πρέπει να βρει τρόπο να κάνει την ομάδα πιο νεανική στον άξονα. Βάλει τον Γκάσο, που για μένα μου αρέσει πάρα πολύ, ως εξαροχτάρι. Που έχει τα προσόντα, πρέπει να σκεφτεί και ο ίδιος. Θα βάλει τον Καρλίτος, ο οποίος δεν είναι αριστερό μπακ. Δηλαδή πήρε αριστερό μπακ με ανάποδο πόδι. Εκεί είναι αδυσχεδιασμό. Ο οποίος είναι αμυντικό χαφ. Και τον επήρε για αριστερό μπακ. Και το βάζουν αριστερό μπακ κατά συνθήκη επειδή είναι γρήγορος κτλ. Ένα σνάουτσνερ δηλαδή. Ναι. Τον βλέπεις ότι είναι πολύ δυναμικό κορμί, γρήγορος, εκρηκτικός. Αν το βάλεις στα αμυντικά χαφ, θα το πειραματιστείς. Θέλει καινοτομία στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν πρέπει να έχεις επόμενες. Καθαρό μυαλό. Που δεν το έχει ο Παπαδόπουλος με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος έχει μια ομάδα η οποία. Έχει λίγους ποιοτικούς παίχτες, αλλά νομίζω ότι έχει το know-how της κατηγορίας. Έχει φωνικό αίσθητο παραμονής και δεν το κατάλαβα αυτό η ομάδα του Ηρακλή. Πίστεψε ότι θα κερδίσει εύκολα. Επηρεάστηκε από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ο Πανιόνιος έκανε τουρισμό. Δεν κατάλαβε με τι σκοπούς θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και ευτυχώς πιστεύω στο μάτς με τον Ολυμπιακό θα έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Για να δούμε. Είναι δύσκολο μάτς και αυτό. Κύριε Ανατολικάρχα μου, οι αριστερόστροφες σκυλοτροφές είναι πολλές. Λέω 338. Κύριε Τάσο. Ανοίξτε pet shop. Καλώς ήρθες Βασίλη Άρος στην Παλαδόβατσα. Αργιανός από Αθήνα. Καλώς. Γιατρέ, μ' αρέσει που είσαι εκτινίατος, λέει ο 239, και εμείς τα ταγάρια σου να είσαι γιατρός για τα πάντα και εσύ μας απαντάς πάντα με καλοσύνη. Ευχαριστούμε, λέει ο 239. Η αλήθεια είναι ότι τα θηλαστικά με τα οποία κατά κύριο λόγο ασχολούμαι είναι πολύ κοντά ως οργανισμός στον άνθρωπο. Ναι. Σε πολλά κομμάτια. Ναι. Δεν είναι άνθρωπος βέβαια, αλλά. Εντάξει. Το κόκκινο μπορεί να τον εξετάσει, να το βγάλει. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω το νομικό δικαίωμα, εντάξει. Ναι. Μην το... Κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Εγώ σοβαρά σε ρωτάω. Άλλο τι ικανότητα μπορεί να έχεις και. Εντάξει. Time out. Μετά θα κάνω τον κόκκινο που λέει ένα μήνυμα. Όταν βλέπει το αφεντικό, γλύφει το σκύλο για να το παίξει καλός γλύφτης. Και ξέρεις, έστειλε και η Dortmund ένα αυτό, τρέμει, μην τους ορμήξουν οι παοξίδες, να πούμε. Τους Dortmundianούς. Ό,τι έχει κάνει και η Brodby. Ναι, και λέει προσέξτε που θα πάτε, το μόνο σίγουρο μέρος είναι το πρωί ο Λευκοπύργος και το γήπεδο του Άρεως. Το γήπεδο του Άρη. Ναι, έτσι έστειλε η ανακοίνωση το λέει, δεν το λέω. Θα έχουμε εξαφάνιση, ο Χαρδαβέλλας θα ξανακάνει δουλειές και ο Νικολούλη. Θα εξαφανιστούν τα πάντα εκεί πέρα. Χαρδαβέλλας γέρασε, είναι μετά τα. Νικολούλη. Νικολούλη που είναι κοντά στα 60. Θα έχει εξαφανίσει. Βέβαια.
Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμμές, να βέβαια, ακούσουμε κανένα χριστιανό, να μιλήσει. Καθολικό, ξέρω εγώ και τα... Όλοι είναι δεκτοί. Δεκτοί, δεκτοί. Εμείς είμαστε τι είμαστε, φιλοξενούμενοι στη γη. Στη γη, εννοείται. Άνθρωποι, άνθρωποι. Προστεί το μίσος. Για τους Αριανούς το λέω. Προστεί το πάθος, προστεί ο ηλιός παραγμός. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Μπορούμε να φάμε από τον ίδιο ήλιο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Και 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Γιατρέ, το είδος του κόκκινου πότε να παράγεται για να πάρουμε τα μέτρα μας? Πριν με το χορηγό εννοούσα ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει από στοιχηματική 2,3, ενώ ο Μπούλης έλεγε ότι ο Ηρακλής παίρνει τα περισσότερα από χορηγό στην Ελλάδα. Πάρουμε τις γραμμές. Καλά, εντάξει. Παίρνουμε τις γραμμές και πάμε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Κώστα. Ευγενέστατος. Καλώς τον καλλιτέχνη μας. Ευγενέστατος. Καλημέρα, γιατί ο Ηρακλής είμαι, ο Οργανός. Δεν είμαι. Α, ο Ηρακλής που λέγαμε ότι θα παίξουμε Β' Εθνική. Την πατήσαμε. Λέγαμε, έτσι, ναι. Την πατήσαμε άσχημα. Ναι. Την πατήσαμε, ναι. Δεν το περιμέναμε, αλλά τελικά αλλιώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Αλλά τώρα βλέπεις για το ομαδάρα κάνουμε. Ο Καρυπίδης. Ψαρώνει. Φεκταράζει. Ενθουσιασμένος φαίνεσαι. Πήγε στο αεροδρόμιο. Α, όχι, δεν πήγα. Ιθοκόγκε. Ήρθε, ναι. Καρά, με το Ραούλ Μπράβο. Άντε, μαζί μπράβο, με το Ραούλ Μπράβο. Ρε το Σέρχιο. Τώρα ποιος λείπει να έρθει. 800 δεν πάρει το χρόνο πάλι. Δηλαδή, να δούμε παρέλαση κόντισε να νέχρι Σαουρίτης να επανέρχονται, να επανακάμπτουν στον Άρη. Δεν νομίζω, όχι. Τελειώσανε. Νομίζω, για μένα είναι τελειωμένο. Δεν πιστεύω να εμφανιστούν. Δεν ξέρω πάλι. Ξέρω εγώ, με αυτά που έχουμε δει στον Άρη, τα έχουμε δει όλα. Ο πρόεδρος του καζίνο του Στροσεχαλή. Του Σέρχιο. Του Σέρχιο. Ε, του έστρωσε. Τώρα αυτό εντάξει. Μπορεί να πηγαίνει και ο Σέρχιο, αλλά θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν μου λες τώρα που ο Άρης έχει ανάγκη από προετοιμασία να κλείσουμε ένα φιλικό με τον Άρη. Τώρα που είναι οι εκλογές εκεί να παίξουμε ένα ωραίο φιλικό στο Χαριλάου. Εμπορικότατο. Ναι. Ναι, τώρα αξίζει ένα φιλικό. Ναι. Αξίζει, δεν αξίζει. Αυτό που ενισχυθήκαμε βέβαια. Κρατήσαμε και το Ιόνι, το Γεωργιάδη, το Σαμαρά και τον Καλογέρη. Ενώ αυτοί θα φεύγανε. Αυτή έγινε με συνεννόηση του Καλαϊτζίδη, να έχεις υπόψη σου. Γιατί ο Κάλλας είναι καλά στοιχειωμένος και φίλος. Δεν είναι μόνο ο κύριος Σαββίδης φίλος με τον κύριο Καρυπίδη, είναι και ο Κάλλας. Φαίνεται ο Καρυπίδης είναι πολύ καλός στο τμήμα των δημοσίων σχέσεων. Ναι, αυτό είναι καλό. Ναι, απλά. Γιατί φέτος θέλει να έχει και δημόσιες σχέσεις. Ναι. Κώστα, ο Κανελάκης όταν ρώτησε τον Κάλλας, ναι, είπε εγώ δεν ξέρω κανέναν Καρυπίδη. Έτσι τον απάντησε. Η ερώτηση που έγινε, σε ποιο μέρος? Έκανε συνέντευξη ο Κανελάκης τον, ναι, Κάλλας. Λέει μήπως σε γνωρίζετε, λέει. Συναντηθήκατε βασικά με τον κύριο Καρυπίδη και είπε εγώ δεν το γνωρίζω, λέει. Ναι. Έτσι είπε. Έτσι απάντησε, ναι, δεν ξέρω, λέει. Και το ίδιο απάντησε και ο Καρυπίδης. Σε μια άλλη συνέντευξη, ότι εγώ δεν τον ξέρω τον, ναι, κύριο Κάλλας, ναι, και θα βάλω περισσότερο από αυτόν, κάτι τέτοιο. Διαρκείας πήρες, διαρκείας. Νωρίς είναι ακόμα, κάτσε δείξεις δεν έχουμε. Δεν βγήκα, αλλά τώρα ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με αυτά που είδα. Χάρηκες, μόνο, τι τόσες μεταγραφές έκανε, αυτός ενώ ο Αρβανιτής τίποτα δεν έκανε χθες. Ναι, δύο μέρες που ήταν, 30 ώρες. Ενώ άλλος πρόλαβε και τις έκανε, βέβαια. Μετακόμιση δεν έκανε κάτι δύσκολο. Εντάξει, αλλά συμφώνησε τουλάχιστον. Κώστα, ναι, τελικά αύριο το μεσημέρι δεν θα μπορέσω να έρθω γιατί, γιατί έχω αγιασμό 12 η ώρα. Ξεκινάμε αύριο. Μην πας στον αγιασμό, έλα εδώ. Έλα, πάρουμε και τα βιβλία, θα τα δώσουμε. Εντάξει, πας Ηρακλή τώρα Δευτέρα. Τώρα Δευτέρα Λυκείου, ναι. Τι ώρα θα πας εκεί. Πού στον αγιασμό, 12. Τόσο οργάνει ο αγιασμός. Πρώτα, ναι, γιατί είπαν ότι ο παπάς θα πάει σε άλλα σχολεία, έχει και άλλες δουλειές. Τον παπά ποιος τον πληρώνει, και εσείς? Όχι. Δεν νομίζω. Ακόμα πηγαίνει παπάς εκεί πέρα. Ναι. Ακόμα, ναι, έτσι κανονικά. Εγώ νομίζω ότι θα γίνεται αγιασμός και μετά την άλλη μέρα δίνουν τα βιβλία. Έτσι γινόταν στα χρόνια. Έχουν αλλάξει πλέον. Αλλάξαν, φαίνεται, τα πράγματα. Ναι, αλλάξαν γιατί. Και την άλλη μέρα δεν γίνεται, είναι Σάββατο και έχει αλλάξει αυτό, ναι, την ίδια μέρα τώρα. Πάντως το 11 Σεπτεμβρίου έχει μείνει θεσμός, είναι η κλασική ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς. Ναι, η κλασική για το, κλασική ημερομηνία. Αλλά τώρα σου είπα, τώρα είμαι πολύ ενθουσιασμένος, δεν ξέρω, με ακούτε κιόλας. Θα δείτε να πολύ... κοιτάξεις τα διαβάσματά σου και τον Άρη τον αφήσεις δεύτερη μοίρα. Ναι, βέβαια. Και κοίταξε να δεις, να μπαίνεις στο site του Μέτροσπορ, θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, τα εκτός έδρας παιχνίδια θα τα δείχνει
Τα εντός. Τα εντός θα τα δείχνει η Νόβα μάλλον. Ναι, ναι, το ξέρω. Από... Ναι. Έτσι γινόταν και πέρσι που τα εκτός έδωσα τα έβλεπα από εκεί. Που έκανε περιγραφή ο Γιώργος ο Στράντζαλης. Το θυμάμαι. Και πανηγύρισε τον τόπο πέρα, βέβαια. Ωραία. Σωστό, ναι. Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σχολική χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πάμε σε ένα μάτσο, γιατρέ. Δόξα δράμα Άρης. Αυτό το μάτς είναι τέλη Δεκέμβρη. Είναι 16η αγωνιστική. Πολύ ωραία θα είναι. Να πάρουμε τα μαξάκια, να πάμε σιγά σιγά κλατς κλατς. Να φάμε και εκεί στη δράμα σε κανένα εστιατόριο. Στη Βαρβάρα εκεί πέρα που είναι ωραίο το περιβάλλον. Ναι, να κάνουμε εξορμήσεις για τρέτα. Ο Άρης για εκδρομές φέτος είναι ο καλύτερος. Δεν υπάρχει σύστημα 3-2-3-2, φίλε. Αυτά τα γράφει οι Sport Day, δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη μας για Ολυμπιακό? Ναι. Για Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ να ήμουν οπαδός του. Θα χαιρόσουν. Με την έννοια ότι θα δει δύο ομάδες, κυρίως μία ομάδα όπως είναι η Μπάγκερ του Γκουαρδιόλα από κοντά. Και Άρσεναλ. Και Άρσεναλ. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ευλογημένοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Έχουν δει τα μάτια τους απίστευτα πράγματα και απίστευτες ομάδες να αγωνίζονται στο χορτάρι του Καραϊσκάκης. Τώρα για το αγωνιστικό του προφίλ, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι μια ομάδα που αυτό που θέλει να κάνει είναι να αφήσει ένα καλό πρόσωπο στην Ευρώπη πλέον για να μπορεί να πουλάει ποδοσφαιριστές και κυρίως αυτό στοχεύει να κάνει η ομάδα του Ολυμπιακού. Εγώ, αν ήμουν οπαδός της ομάδας, θα ήθελα να δω κάποια διαφορετικά πράγματα στη δόμηση του ρόστερ. Όπως έχεις καταλάβει, έχω ψύχωση με τα αμυντικά χαφ. Πολύ καλή επιλογή του Καμπιάσο, αλλά δεν έχει την προοπτική. Δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίο σου παίξει ένα χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως είχε έρθει ο Καρεμπέ σε μια σχετικά καλή ηλικία, ναι, ή ο Ζέτερμπεργκ, τέτοια χαφ θα προτιμούσα να έρχονται, που να μου έχουν και αυτό που λέμε προοπτική. Πάμε στον κόσμο. Απάντησε ο γιατρός. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρε ραπ. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ποιος μιλάει? Και ίδιο, και ίδιο. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, ρε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Τώρα, τελευταία τις εκπομπές μου τις χαλάς. Ναι. Η γνώμη μου, επειδή σε ακούω πολλά χρόνια. Ναι. Λοιπόν. Φέρνεις τον Τζόρνταν. Ναι. Φέρνεις τον Αργανό, προχθές μας κοίμησες. Ναι. Φέρνεις εδώ τώρα τον γιατρό, ο οποίος δεν ξέρω πώς τον κρίνεις, αλλά από αυτά που λέει, που πάει να καταλάβω τώρα. Δηλαδή, τα χάπια που δίνεις στο σκύλο του, να μην τα παίρνει και εκείνος. Ναι. Γιατί το λες αυτό? Τρελά πράγματα. Πού τις είδε τις γιώμες και τις έντρες στον ΠΑΟΚ? Ένα αυτό. Πού το είδε? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έτσι έπαιξε στα Γιάννενα. Πολύ πλάγια και πολύ ριζότιο ποδόσφαιρο. Ναι, στα Γιάννα, στο πρώτο μήχρονο, βγάλαμε 4 τέταρτα, δεν τα είδες? Ένα ήταν του Μακ. Ένα το οποίο ήταν κακό τελείωμα. Τα άλλα ήταν μακρινά σου του Πέλκα. Άδημα πατάει η μνήμη μου. Λοιπόν, ένα αυτό. Ένα δεύτερο, μου λες, χαίρεσαι για τον Ολυμπιακό και για τις ομάδες που είδα. Τι πλάκα μας κάνεις τώρα? Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά αν είναι Ολυμπιακός, δεν θα χαιρόμουν να δω την Μπάγκερ από κοντά. Και εγώ, αν ήμουν Παπ, θα χαιρόμουν να δω την Ντόρτμουντ. Δεν έχεις και εσύ μια προσμονή που θα δεις την Ντόρτμουντ στην Τούμπα φέτος? Εγώ την ομάδα που βλέπω, δεν βλέπω την Ντόρτμουντ. Όσο να είναι τώρα, είναι άλλο να βλέπεις το ΠΑΟΚ Βέρεια και άλλο το ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ. Έχει άλλη έγκλη αυτό το παιχνίδι. Ωραία, και κάτι τελευταίο για να κλείσω και να μην σα κρατά το χρόνο. Ο Μπερμπάτοφ ήρθε και έδωσε άλλη έγκλη στον ΠΑΟΚ. Και προχθές που ρώτησε τώρα αυτό που μου λέει, θα βάλει 18 γκολ. Θα βάλει. Σήμερα το βγάλατε άπαλο, άσχετο, αργό. Άκου. Ναι. Λέμε ότι ο Μπερμπάντοφ θα είναι βασική επιλογή. Για μας. Διώχνει τον Κλάου στα πιτ. Για μένα. Δεν χωράει. Τέσσερις. Πώς είπε και τον άλλο, τον Γάλλο, τον. Πώς τον είπες? Το Σορλέν. Ναι. Έλεγα, ρε παιδιά, είχα μια χείση ο ένας με τον άλλον. Ακούμε λίγο. Πολύ πιο. Αυτό που λέμε ουσιαστικό Σορλέν. Μόνο που ήρθε ο Μπερμπάτοφ πήρε 1 εκατομμύριο παραπάνω πάω από τη διαφήμιση. Αν άκουσε. Ναι, αυτά ναι. Άλλο λέω. Άλλο το πολιτικό κομμάτι. Εσύ πιστεύεις ότι. Εγώ πιστεύω ότι μόνος του με τον Μπέλκα και τα δυο εξτρέμ που πήρε ο ΠΑΟΚ δεξιά και αριστερά, Ζάιρο, μ' άρεσε πολύ, και ο άλλος ο γρήγορος, ο μαύρος, ο Ροντρίγκες, με άλλο χαφ δίπλα στον Κάτσε, το Χαρίση θα πω εγώ που μ' άρεσε στα φιλικά, αλλά τώρα το παιδί έμεινε πίσω, αλλά εκεί έχει ένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ στο χώρο εκείνο, και στο center back νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ να μην είναι ο Κλάους μέσα σαν δίδυμο. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι. Άκου λίγο. Αυτό λέμε. Ο ΠΑΟΚ αμυντικά δομημένος δεν είναι έτοιμος για να αντέξει τον Κλάους, τον Μπερμπάντοφ και τον Μπέλκα. Δηλαδή λέω ότι αυτοί οι τρεις είναι πολύ καλοί παραγωγικά, αλλά δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι αμυντικά δομημένος να αντέξει αυτό το πράγμα. Βέβαια, μπάλα
θα δούμε πάρα πολύ καλή. Όμως και από την άλλη μεριά, δεν θα πρέπει οι παοξίδες να καταντήσουν Ηρακλειδής της δεκαετίας του 80, βλέποντας καλή μπάλα, μαγικά πράγματα μπροστά και πίσω τρύπα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η ποδοσφαιρική μου τοποθέτηση. Εγώ περισσότερο φοβάμαι τερματοφύλακα και τα center back παρά όλο αυτό που μου λες για την επίθεση. Εγώ φοβάμαι τις επιστροφές του Τζιόλι. Ο Τζιόλι δεν θα παίζει με το Σιάλο. Μακάρι, μακάρι. Από το στόμα σου και στο δεόντα αυτή. Του Λέοβατς και του Κίτσιου. Ναι. Τις επιστροφές τους. Ναι. Γιατί ο Κίτσιου και ο Λέοβατς μπροστά μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο. Λοιπόν, πάντως προχθές που έπαιξε με την Εθνική δεν ήταν καλός ο Κίτσιου. Είμαι αυτός που πήρα προχθές και συζήτησα το αποτέλεσμα της Βέρειας με τα 200 ευρώ γιατί έχω ρεύμα 4-30. Δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει 1-3. Ναι. Κάθε μέρα που περνάει πέφτει το ποσοστό του διπλού. Πέφτει το ποσοστό του διπλού, δηλαδή. Καταραίει. Καταραίει, ναι. Μάλιστα. Ανατροπή δεν βλέπεις. Μωρέ με το γούχου. Και γεια σου φίλε, καλό. Αλιτάμπουρα. Άμα τη λες και επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα φίλε. Τι κάνουμε? Πολύ καλά. Ο Λανδός εδώ πέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Έλα να τα πούμε μια φορά βράδυ που θα μπορούμε να τα πούμε πιο άνετα. Ραπτόπουλε για εσένα γιατί. Ναι, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν πάμε για τον σχεδιασμό της ομάδος. Ο σχεδιασμός της ομάδος έγινε σύμφωνα με το βλέπε τι γίνεται γύρω σου που καταστρέφονται οι πάντες και όπου απλώνεται το πάπλωμα μέχρι εκεί θα απλώσουμε και τα πόδια μας. Εντάξει, ναι. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος πλήρωσε και άλλες δύο ομάδες από το Φόδωρα, έτσι. Κάτι ονουάτσι, κάτι που λέμε που είχαμε πάρει και το τέρμα το βλέπανε σαν... Κουμπότρυπα. Μπράβο, ακριβώς. Οπότε από τη στιγμή που πλήρωσε για την αδειοδότηση, όταν ο Ραπτόπουλος έγινε αδειοδότηση, δεν παίρνετε. Τούρκης Ερντογάν. Ναι, αλλά ήταν Μάιος μήνας, Νίκο. Μάιος μήνας, ναι, αδερφέ, αλλά μα εσύ το Μάιο μήνα πας και βάλεις δύο χαρτιά. Δεν σημαίνει ότι μετά και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα γίνει. Ναι, αλλά Τούρκης Ερντογάν. Υπήρχαν επιλογές. Ποιες ήταν οι επιλογές? Ελεύθερων ποδοσφαιριστών, έπρεπε να ψάξει. Οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές που λες. Για να κλείσεις, για να τα λέμε τα πράγματα λογικά, για να κλείσεις μια μεταγραφή καταρχήν θέλει προστάντσες, έτσι. Μεγάλες προστάντσες. Ειδικά όταν μιλάμε για Ελλάδα με όλα αυτά που συνεπάγεται. Μα άμα ξέρεις ότι θα τα πάρεις πίσω τα λεφτά σου, θα πρέπει να ρισκάρεις. Άκουσε με, όχι, πρώτα θα. Άκουσε με, πρώτα, γιατί εγώ το λέω διαφορετικά. Την πρώτη χρονιά εγώ από τον Ηρακλή, ούτως ή άλλως σε αυτό το χαμηλής ποιότητας πρωτάθλημα, θεωρώ ότι μέσα στην πεντάδα θα είσαι σίγουρα. Θεωρώ δηλαδή ότι οι υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ πίσω σε σχέση. Δηλαδή όταν εμένα προσπαθείτε να μου βγάλετε τώρα τον ΠΑΟΚ του ενός βαθμού, ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει μέσα στην πεντάδα και θα παίξει ποδόσφαιρο και άλλο θα βάλει 18 γκολ. Περιμένετε παιδιά να τον δείτε. Γιατί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει για ένα χρόνο, στο επόμενο μας παίζει με τη Βέρεια, στο μεθεπόμενο μπορεί να παίζει με το Λεβαδιακό. Θυμάσαι ο Λεβαδιακός με τον Καϊλίκη που πήρε το μάθημα τον ΠΑΟΚ. Πάτσε τη καρδιά ο άλλος πάνω στον άλλον. Δεν είναι τίποτα να συμβεί κάτι τέτοιο. Και δεν λέμε ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα γίνει στη μέρα και θα το βγάλουν έξω. Και σε ρωτάω εγώ, ο ΠΑΟΚ, ποιο να έχει καλύτερο, τον Μπελκά. Εδώ, ποιοι είναι οι καλύτεροι δηλαδή του ΠΑΟΚ, οι Τζαβελίτα που έχουν πίσω. Κοίταξε, προσωπικά ο Ηρακλής έχει σίγουρα καλύτερο δεξί μπακ από τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Λοιπόν, έχει καλύτερο. Πάμε να πάμε στο center back. Έχει καλύτερο δεξί μπακ, σίγουρα. Center back. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει το Ζιαμπάρι να παίζει σε ψηλό επίπεδο. Ο Κώστα και ο Βίτορ, έχουν γίνει ανέκδοτο μαζί με τον τραυματοφύλακα που έχεις πει, που έχουν πίσω. Και στις μεγαλύτερες δικές σας πρόγραμμα. Πάρε με τέτοια χάθρα. Ποιος έχουν σαν τέτοια χάθρα. Ένα κάθρα. Ποιος είναι. Ποιος άλλος δηλαδή. Ποιος Τζιόλς. Αν ποιος μάει τώρα. Εμείς πάσχουμε στα αμυντικά χάθρα και έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Στην αδική θέση που θεωρώ ότι δεν έχουμε πρόβλημα είναι το αμυντικό μας χάφ. Αν θες να μου πεις. Το γκολ που δεχόμαστε τον Πανιόνιο είναι θέμα κακού transition. Ακούσαμε, για να μπει γκολ, ο Ραπτόπουλος ξέρει, πρέπει να γίνει λάθος. Χωρίς λάθος γκολ δεν μπαίνει στο ποδόσφαιρο. Πορτουλίδης και Ρωμάνο ξεχάσαν να γυρίσουν στον γκολ του Πανιονίου. Ο Ρωμάνο δεν είναι αμυντικό χάφ, ο Ρωμάνο είναι δεκάρι. Οφείλει όμως να επιστρέψει. Να ναι, καλύψει. Είναι δεκάρι στα 36 του, άκουσε με να σου το ξέρω, κακός παίζει. Κακός παίζει. Κακός δεν παίζει γιατί. Πυραμίδι. Δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούγεται καλά, Ολλανδέ, τα λέμε. Έχει κακή γραμμή ο Ολλανδός, είναι μέσα στο σπίτι και. Κρίμα. Έχει καλή άποψη. Έχει αιρετική άποψη, έχει επαναστατική άποψη. Μ' αρέσει
Μ' αρέσει ο Ηρακλής έχει πρόβλημα στα αμυντικά χαφ, το ξέρουν και οι Πέτρες. Και σε ποιότητα και σε ποσότητα, έτσι. Μα αυτό που λέμε είναι, πήρε 7 μεταγραφές. Θα έπρεπε οι 2 με 3 να είναι στη συγκεκριμένη θέση. Πάμε κόμμο. Έλα, Βίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται, οργασμός. Τι σωματείο είναι αυτό, ρε παιδιά, τι σωματείο είναι αυτό. Ξέρεις τι είναι να είναι γάμα εθνική ο Άρης. Πρώτο θέμα είναι. Σε αθηναϊκό κανάλι να σε παίρνουν τηλέφωνο γιατί οι κάμερες χαλάσαν και δεν τις φτιάχνουν. Θα βγεις από το τηλέφωνο, θα βάλουμε τη φάτσα σου να φαίνεται στη τηλεόραση να μας πεις. Ωραία. Με τι θα ξεκινήσεις, λέω με ΠΑΟΚ. Όχι, λέει με Άρη, είπε λέει, ο Γιάννης. Λέω γιατί με Άρη. Ο Γιάννης είπε με Άρη. Ό,τι πει ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Εντάξει. Δεν μπορεί να μας αφήσει χλωρό κλαρί να καθίσουμε. Τι να αυτό. Από την ώρα που έγινε αυτό, εγώ ψάχνουμε και μαθαίνω πράγματα. Ναι. Μόνο αυτό σου λέω. Ναι. Θέλει να το πάμε συνέντρικα. Ναι. Ωραία. Πίσω από τον κύριο Φερέρ, ποιος κρύβεται. Φερέρ. Ναι. Το γνωστό Φερέρ, τον μάνατζερ. Ναι, ο οποίος έφερε έναν ισπανόφωνο παίχτη και στο αεροδρόμιο, κακό ιστορία σήμερα και τέτοια. Ο Φερέρ τον έφερε πάλι. Γιατί ποιος είναι ο μάνατζερ του συγκεκριμένου παίχτη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο ίδιος. Δεν το γνωρίζω, όντως δεν το γνωρίζω. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα παιδί Κολονακίου, είσαι τρέλα. Μη... Ναι. Ποιο παιδί από τα τρία του Κολονακίου. Ναι, γιατί είναι τρία. Ναι, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να φρασούμε ελεύθερα ραδιόφωνο, είναι καταλαβαίνω. Να πεις όλοι Γιάννηδες είναι, οπότε άντε να καταλάβεις. Ναι, πάει και έρχεται. να ρωτήσω, ο Φυσέκης που τον έφερε πέρυσι ο κ. Καλατζής στον Άρη. Έμεινε, δεν έμεινε. Ναι. Μήπως έχει κάποια ομοιότητα ο μάνατζερ του με τον κύριο Κάμπορα. Λες να έχουμε πάνω το Χαβιέ στον Άρη του χρόνου. Αφού είναι ο ίδιος μάνατζερ, πού τους έχει τους δύο. Δεν μπορεί να πάρει. Πόσο δικαιούται ο Άρης να πάρει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τέσσερις δεν δικαιούται. Και τρεις να παίζουν στην δεκάδα. Πάνω από 33 ξένους. Ξένους, κοινοτικούς. Ξένους, 5 και μπορεί να είναι αποστολή 4. Τέσσερις και μέσα στην δεκάδα. Στην δεκάδα δεν έχει. Λέει 5 σύνολο στην αποστολή. Παλιά θυμάμαι στη ΓΑΜΑ Εθνική γιατί έχουμε και εμείς την εμπειρία. Πρέπει να είναι 3 παίχτες κάτω των 21 στην δεκάδα. Ναι, και αυτό. Δεν θα πρέπει να βρει και τέτοιες ηλικίες ο Άρης. Πρέπει, ναι. Πρέπει. Να ρωτήσω, ο Καλογέρης δεν υπέγραψε η Κέρκυρα. Καλογέρης είναι παίκτη του Καλαϊτζίδη και επέστρεψε είναι... νομίζω ότι στον Άρη. Όσοι είναι παίκτη του Καλαϊτζίδη είναι. Γεωργιάδη στο δεξί μπακ. Είναι ευπρόσδεκτη, πρόσεξέ με. Είναι ευπρόσδεκτη από τον κύριο Καρυπίδη. Γελάει. Κύριε Τάσο, κύριε Τάσο, τι να κάνουμε. Εδώ καθίσε, παιδιά μου, μη φεύγετε. Εδώ. Ναι. Από την αριστερή πλευρά που είναι καρέκλες, όχι από την άλλη. Είναι κακή από την άλλη. Για να εδώ, δεξιά, μαζί ναι. Μου, ναι. Εδώ μαζί μου θα καθίσετε. Μάλιστα, ναι. Τώρα τι να πω, να πω για ραντεβού Καρυπίδη Κάλλας. Να πω για κάτι ραντεβού του Καρυπίδη στην Ιταλία με κάτι Κινέζους και κάτι τέτοια. Για τη Βέρεια. Δεν ξέρω, είναι πολύ, είναι μεγάλη θεματολογία. Δεν ξέρω πού να το πιάσω και πού να τελειώσω. Δώστε μου μια πρόταση, έτσι. Πείτε μου από ένα ερέθισμα κάτι. Πού να, πείτε μου, πού να ασχοληθούμε, πείτε μου. Τι γελάς βρε, αφού τα ξέρεις και εσύ βρε, τι γελάς βρε. Εντάξει, όλα καλά είναι, μια χαρά είναι. Όλα καλά. Επειδή πήρε κάποιος η χθεσινή μεσημεριανή εκπομπή και είπε ότι όλη η ιστορία γίνεται για κάτι ακίνητα, έχουν πέσει υπογραφές και είναι υποθηκευμένα. Για να αλλάξουν χέρι τα ακίνητα, πρέπει να βγουν σε πληστηριασμό και να συνενέσει αυτός που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν με πήρε. Συνενέσουμε. Δεν με πήρε εκτός αέρα τηλέφωνο. Ναι, εγώ σου λέω όμως τι γίνεται. Ναι. Αυτός ο όμιλος θα συνενέσει. Γιατί για να συνενέσει θέλει δημόσιες σχέσεις. Αλλά άμα συνενέσει είναι θέμα. Και ναι. Οι ανατολικάρχες και οι δυτικάρχες θα ενωθούν μεταξύ τους για να μην συνενέσουν. Μήπως μπορούμε να έχουμε ένα ηχητικό από το μεγάλο Γιάννη Χιλιτίδη, αυτό το ζουζου του οδοντίατρου. Για τον μεγάλο Λάμπρο λέω. Πού τον θυμήθηκες? Γιατί τους έχει δεμένους. Μέχρι τα παντζάκια τους έχει δεμένους. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πω μου μεγάλε Λάμπρο, τι είσαι εσύ, πω. Λοιπόν η ομάδα μια από τα ίδια θα είναι. Αντίπαλο δέος είναι μόνο Κοτσιβάλης και Ψωμιάδης. Θα ανέβει ο Άρης. Ναι, έχει Κοτσιβάλη, έχει Ψωμιάδη. Υπάρχουν και άλλες αξιόλογες ομάδες και η Δόξα είναι πολύ καλή του Πατζιαρά.
Ο Γάζρος έχει ένα καλό νεανικό ρόστερ. Μην νομίζεις, δεν θα είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι περίπατος αγωνιστικά. Κοίταξε, αυτές οι κατηγορίες, άμα μου διαβαθμίσεις... Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Θοδωρή? Ναι. Ότι οι μισές ομάδες πέφτουν. Το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχουν πολλές αδιάφορες ομάδες στις τελευταίες 10 αγωνιστικές. Και ό,τι ομάδα και να έχεις, άμα έχεις κίνητρο θα κερδίζεις. Δηλαδή μπορεί να σου κάτσει και ο περσινός Πανσεραϊκός αντίστοιχος. Και ο Άρης δεν έχει δημόσιες σχέσεις εκεί, δηλαδή είναι σωματείο που δεν έχει φιλίες. Ξέρεις το θέμα, ότι σε αυτές τις κατηγορίες το παν είναι οι δημόσιες σχέσεις. Εννοείται, πάνω απ' όλα. Με τα center back των αντιπάλων ομάδων. Πούχου, Αγιονέρη Πασεραϊκός. Και τα δύο center back σηκώσανε σπίτι. Άκου ρε ταγάρι, άκου. Έλα, για πες. Άκου. Έλα, ακούω. Τι έγινε, μ' ακούτε εσείς? Τον οδοντίατρο δεν ήθελες? Ναι, δεν άκουσα κάτι. Τι έγινε, την κάνει με ενάρκωση? Έκλεισες. Κλείσε, για χαρά. Δεν ακούς τα γάρι. Επόμενος κύριος. Ναι. Ναι. Έλα, αδερφέ. Γεια σου, αδερφάκι. Καλά είσαι? Τι κάνουμε? Περιμένω να δω το δίδυμο Μπερμπάντοφ Κλάους, αλλά όχι στη Βέρεια. Στη Βέρεια είναι όλα καλά, όλα ανθυρά. Με την ΑΕΚ. Θέλω να τους δω με την ΑΕΚ στην Τούμπα να γίνει το ΜΑΤ 4-1. Θέλω να τους δω με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα να γίνει το ΜΑΤ 3-1. Θέλω να τους δω με τον Ολυμπιακό, ας γίνει και 2-2, δεν με πειράζει. Εμένα μπάλα να δω θέλω. Κουστάρω να δω μπροστά τον ΠΑΟΚ να πετάει. Δεν ξέρω. Τι λες εσύ? Ο Μπερμπάτο θα τους βάλει γκολ αυτούς με ένα πόδι, θα τους παίξει. Να το. Έτσι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι. Έτσι. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δύο ερωτήσεις. Παίχτες που καλείται στην εθνική νέων μπορεί να παίξει σε γάμα εθνική? Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να το απαγορεύει. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω να μπορεί να παίξει. Γιατί να μην μπορεί? Και από ένα τεχνικό μπορεί να παίξει. Γιατί? Για ποιο λόγο? Είσαι σίγουρος για αυτό που λες? Δεν υπάρχει περιορισμός. Αρκεί να έχει την ηθαγένεια. Βέβαια. Για να παίξει εθνικό συγκρότημα. Γιατί το λες αυτό όμως? Από πού ορμόμενος το λες? Έχω τον ανεψιό μου παίζει στην Εθνική Νέων και τον έχουν στείλει γάμα εθνική. Μπορεί να παίξει τώρα Εθνική Νέων? Βέβαια. Εθνική Νέων είναι K17. Βέβαια μπορεί. Άνετα. Άνετα. Στον Άρη πήγε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Στοιχεία δεν δίνω άλλο. Μη δίνεις. Εντάξει. Τι ηλικία έχει το παιδί? 20. Είναι 20 χρονών. Νομίζω αυτή την ηλικία θα πρέπει να πέσει σε πιο προχωρημένο πρωτάθλημα, αν έχει φιλοδοξίες. Αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε στα σίγουρα όμως. Οπουδήποτε μπορεί να παίξει. Παίρνουν παίχτες από τη ΓΑΜΑ Εθνική για την ΚΑΠΑ 20 Εθνική Νέων. Πολύ δύσκολο, εκτός αν είναι τρομερή εμφάνιση του παίχτη. Ρε εσύ, κάνει τη διαφορά. Μάνατζερ έχει. Ο μπαμπάς του έχει λεφτά. Έχει. Τελείωσε. Θα παίξει. Κλείσει. Τώρα πριν από λίγο ήμουν με ένα μωρό. Τι να σου πω, ρε φίλε. Εσύ ήσουν με μωρό? Είχε και μια φούστα αυτές τις μπαλάντα, πώς τους λένε, λαμπάντα. Είναι μια θέα. Λαράκι, δεν είναι μόνο η μπάλα. Το μουνί είναι καλύτερο η μπάλα. τι να τον πω τώρα. Τι να τον πω, λακαμά να τον πω. Σε άλλα χρόνια θα σε έβριζα. Τώρα επειδή είμαι σοβαρός και μεστομένος άνθρωπος, δεν σου ρίχνω μπυρελίκη να πούμε. Βέβαια αν δεν ήταν το ραδιοτηλεοπτικό θα σου έλεγα, αλλά λόγω του ραδιοτηλεοπτικού δεν σου λέω. Να χαθείς σαλιάρι, γέρο, τρία βιάγκρα θες, δεν είναι μωρό. Τι να σε δει το μωρό, ρε. Τσούκα, τσούκα. Το ξέρεις το τσούκα, το ηθοποιό? Ναι, βέβαια. 40.000 δίσκη. Έχει αφήσει ιστορία η ατάκα. 45.000 δίσκη. Έχω ένα μωρό στην πίστα. Εσύ κοίταξες την κομμένα μου, ρε. Ναι, ρε. Πάμε στο φίλο, ναι. Ναι. 40.000. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Α, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Εντάξει. Σιγά, φίλε. Σιγά. Καλωσορίζουμε τον γιατρό. Ναι. Έτσι. Περιμέναμε πώς και πώς. Ευτυχώς την προηγούμενη εβδομάδα που νόμιζα ότι θα έρθει την κομπή σου, δούλευα και λέω. Ο γιατρός ξέρει να ζήσει. Αλλά... ήταν στη Χαλκιδική, στο πώς, σε ποιο μέρος ήταν? Πευκοχώρη. Στο Πευκοχώρη ήταν. Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις. Μία για τον Ρατόπουλο και μία για τον γιατρό. Για πες τη μία σε μένα. Λοιπόν, πώς εσύ θα έκρινες το
Τώρα θα μου πεις με το άμα και με τα τέτοια, αλλά εντάξει, θα την κάνω την ερώτηση. Λοιπόν, πώς θα έγινε εσύ μια μεταγραφή του Μπερμπάντοφ στον Ολυμπιακό φέτος? Πες ότι ο Ολυμπιακός έπαιρνε τον Μπερμπάντοφ, τι θα έλεγες εσύ την επόμενη μέρα της μεταγραφής για τον Ολυμπιακό? Ότι μόνος του μπορεί να κάνει παπάδες με τρία χάφ από πίσω και δύο κόφτες καλούς, αλλά με το Φιμπόγκασον δεν χωράει. Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Βεβαίως. Με το Φιμπόγκασον δεν θα χωρούσε. Γιατί ο Ολυμπιακός, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αν έβαζε Φιμπόγκασον και πώς το λένε, τον Μπερμπάντοφ, με extreme κανονικά. 4-4-2 δηλαδή να παίξει. Με τα χάφ πόρτα του Ολυμπιακού. Ρε Κωστή, δεν θα έπεσε τώρα με δύο. Με δύο center forward, αποκλείεται να έβαζε τώρα και το Ισλάνδο. Ναι, και το επειδή Βουλγαρά, σήμερα στον ΠΑΟΚ. Άλλος... Άκου. Πήρε και τον Ιντέγε, ναι. Πήρε κι άλλον. Πήρε κι άλλον. Επειδή σήμερα ναι, στον ΠΑΟΚ. Έχει δύο τώρα. Δεν ακούει. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Στον ΠΑΟΚ σήμερα βγάλανε το άγχος τους πώς θα χωρέσουν τον Κλάους με τον Μπερμπάντοφ και τον Μπέλκα. Και εγώ λέω δεν χωράει. Γι' αυτό γίνεται η κουβέντα τώρα. Έτσι φαίνεται. Εγώ λέω ότι δεν χωράει ούτε στον Ολυμπιακό. Δύο σεντερφόρ, όπως είπε. Δεν χωράει ούτε στον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν. Δεν χωράει. Δεν χωράει ούτε με τον Μπέρκ στον Παναθηναϊκό. Ναι. Να συνεπάρξουν Μπέρκ στην ίδια. Μπερμπάτοφ, όχι με τίποτα. Δεν ταιριάζει. Ναι. Τώρα, αυτό που πιστεύω εγώ. Για να ταιριάξει. Πρέπει να έχεις χαφάρες. Ναι. Κατάλαβες? Για να καλύψουν το κενό του ενός ακόμα χαφ, το οποίο τον τρώμε για να παίξουν οι δύο φορ. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει συμμετοχή ούτε με τον Κλάους, ούτε με τον Μπερμπάντοφ στα 34. Δεν θα πει ο Μπερμπάντοφ, θα παίξω εγώ το χαμάλι του Κλάους. Να γίνω πασέρ και αυτό. Πού να γίνει πασέρ? Δηλαδή τι, θα βγει από την περιοχή ο Μπερμπάντοφ να γίνει πασέρ του Πέλκα και του Κλάους. Δηλαδή να του τη δώσει του Κλάους να πλασάρει κάθετα. Ή να τη δώσει, ξέρω εγώ, να γίνει περιφερειακό. Μισό. Να γίνει περιφερειακός ο Μπερμπάντοφ. Έξω από την περιοχή να τραβήξει, να παίξει με πλάτη, να ανεβεί ο Λέοβατς, να κάνει στήριγμα στο Λέοβατς και να προλάβει να κάνει sprint 25 μέτρα, να προλάβει τη σέντρα του Λέοβατς στο Σεραφίνο. Το είδατε αυτό ή στο Ποπάι ή στους Ντιούκς? Πού το είδατε αυτό? Αυτό ρωτάω. Περίμενα ένα λεπτό, Κωστή. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική προσέγγιση. Εγώ θέλω να δείξω. Για να τελειώνω με το ποδοσφαιρικό, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι τον γιατρό. Δεν πιστεύω εγώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει το όνομα, δηλαδή τη φανέλα ή το σύλλογο. Να γίνουμε. Είναι ποιο σύλλογο που να μπορεί να αντέξει ένα όνομα σαν αυτό του Μπερμπάντοφ. Εδώ είχαν το. Κάτσε λίγο να πάμε σε ένα διάλειμμα. Αυτά και του κάνανε σύνδεσμο. Λοιπόν, κάτσε λίγο στη γραμμή, μην κλείσει. Να πάμε άκουψα σε ένα διάλειμμα, γιατί δεν μπορώ να σε κόψω. Ένα λεπτό μόνο. Πάμε. Συνέχισε, φίλε. Λοιπόν, ναι, αυτό που ήθελα να θίξω είναι ότι δεν πιστεύω ότι έχει το ειδικό βάρος σαν ομάδα ο ΠΑΟΚ να δείξει ένα όνομα σαν αυτό που είναι ο Μπερμπάντοφ. Δηλαδή, εντάξει, εμείς θα χαρώ, εγώ σαν Ολυμπιακός θα χαρώ να το δω. Φταράς είναι, θα κάνει τα μουρλάτα από εδώ και από εκεί, αλλά σαν ομάδα δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, καλή ποδοσφαιρική ανάλυση που κάνεις ή προσέγγιση που έχεις, αλλά αυτός εγώ πιστεύω ότι μέσα θα τα κάνει όλα τα να πού, γιατί έτσι δεν είναι, πώς πούνε, πολύ μεγαλύτερο όνομα από τον ΠΑΟ. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι ότι εντάξει αυτός άμα έρχονταν στον Ολυμπιακό θα ήταν, μπορεί να τον έβαζε και στον ΠΑΟ, ρε παιδί μου, άμα δεν του έβγαινε το παιχνίδι, του λέει έλα έξω. Το έχει αυτό ο Ολυμπιακός. Μπορεί να εδώ ο Ολυμπιακός ήρθε παίξει από την Μπαρσελόνα. Συγγνώμη φίλε, ήρθε παίξει από την Μπαρσελόνα για τον Ολλανδό τον Αφελάι και τον άφηνε εκτός. Δικαιολογημένα. Αυτό θέλω. Δεν το λέω τώρα για να πικάρω τον ΠΑΟ. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι η μόνη ομάδα που έχει αυτή την ευρωπαϊκή τέτοια προδιαγραφή είναι ο Ολυμπιακός. Ωραία, δηλαδή οι άλλες έχουν γίνει ακόμα και Παναθηναϊκός, έγινε σαν τον ΠΑΟ. Δηλαδή μικρή ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός αποκλείται από την Καβάλα. Καβάλα, πώς λέγεται, άστο. Ναι, μιλάμε ότι έχουν πέσει αυτή. Τέλος πάντων, τώρα γιατί δεν θέλω να μπλέξω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχω ένα σκυλί. Είναι standard poodle, έτσι. Και το. Έχω πρόβλημα με τη συμπεριφορά του.
Είναι, πες το. Αυτό όταν βλέπει, όταν βλέπει άλλο σκυλί να φοβάται, δηλαδή να βάζει την ουρά στα σχέδια που λέμε, του επιτίθεται, όχι φυσικά να το δαγκώσει και τέτοια, αλλά το λεγόμενο bullying το κάνει συνέχεια το λέω, είτε είναι μεγάλο σκυλί, είτε είναι μικρό, έτσι και το δει και φοβάται, τρελαίνεται. Βγάζει κυριαρχική. Να του πάρω ένα λουρί, ορίστε. Βγάζει κυριαρχική συμπεριφορά δηλαδή. Εντάξει, έπεσε ο άνθρωπος. Για πες τι έκανε, λέει. Βγάζει κυριαρχική συμπεριφορά. Τώρα θέλει να πάρει μάλλον. Δεν ξέρω πώς να το μανατζάρει και να πρημοδοτήσει κάποιες συμπεριφορές στο να μην το κάνει. Με μεθόδους απευαισθητοποίησης δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει τρόπος να του μάθει να λέει όχι ο σκύλος. Δηλαδή να συνδέσει. Αυτή να... είναι καθαρά ανθρώπινη συμπεριφορά. Εντάξει, όλοι οι οργανισμοί στη φύση το έχουν αυτό. Οπότε είναι φυσιολογικό σκύλο. Εντάξει, αλλά θέλει να το περιορίσει. Από κρίμα που έπεσε ο άνθρωπος. Ας και να πάρει. Φίλε μου, Ηρακλειδέ, ο Μπέρμπας 1,5 χρόνο στη Μονακό σκόραρε 23 γκολ. Σε όλες τις διοργανώσεις και πριν λίγους μήνες. Ναι, αλλά στη Μονακό, με πολύ καλούς συμπαίκτες. Μόνος του την Arsenal. Για τους 8 του Τσουλού. Αυτός ο παίκτης, συνυπολογίζοντας ότι δεν είχε ποτέ τραυματισμούς, είναι σε πολύ καλή, σε άψογη κατάσταση και κυρίως είναι ο Ντιμητράρ. Κυρίως είναι ο Ντιμητράρ Μπερμπάντοφ των 60 γκολ σε Manchester United και αναδεικνύοντας ως ένας από τους 10 κορυφαίους σκόρ της δεκαετίας. Μάλλον τότε καλά θα τα πάει, ρε φίλε, λέει ο 0-40. Εντάξει, πρέπει να τον κρίνουμε διαφορετικά. Είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό, δεν είναι ατομικό άθλημα. Πάμε κόσμο, ναι. Πολύ πολύ καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Το ράδιο κλείσε. Γεια σου Κώστα. Γεια σου φίλε. Γεια σου Νίκο. Γιατί θα έρχεσαι πιο τακτικά, γιατί βλέπω η εκπομπή σου είναι φανταστική. Δεν το λένε Νίκο. Δεν πειράζει. Συγγνώμη. Το όνομά σου? Γιατρός. Γιατρός, έγινε. Και συγκεκριμένα είχα και μια κυρία, κυρία Ραπτόπουλη, τώρα για σένα περισσότερο. Ναι. Καταρχάς είμαι συνάδελφος του Γαμπρούς και μέσα στο αυτοκίνητο και λέει ο γιατρός. Ναι. Όσο είμαστε πάνω από τη γη και πάνω από το χώμα, είναι γιορτή. Έτσι. Η κυρία τρελάθηκε. Τι είπε? Και ο κύριος Ραπτόπουλος μετά και λέει, όχι σαν τους άλλους, λέει, παίρνουν μια κούκλα και παίζουν με την κούκλα. Πω, την έχεις κάνει την κυρία μέσα και ήταν και η Κυριλάδη. Γιατί αποστηρωμένη ήταν, κύριε. Με το εξυλόγιο σου που είπες, δεν τα συζητάς. Να, και τι έπαθε, κυρία, καθώς πρέπει ήτανε. Καθώς πρέπει, όπως πρέπει. Ναι, το ακούει κάτι ωραία, σωστά λόγια από έναν κύριο. Και μετά ακούει και εσένα με την κούκλα, τρελάθηκε. Τι λόγια είναι αυτά, πώς τα λέει έτσι στο ράδιο. Λοιπόν, πέρασα, πήρα και το διαρκείο σήμερα από την Τούμπα. Για τον Μπερμπάντο αυτό πήρες, για τον ΠΑΟΚ. 9.000 αδιαρκείας. Ναι. Καλά πάμε για capital controls και τα λοιπά. Βέβαια. Και θέλω να σας συγχαρώ, γιατρέ, παρόλο που είσαι και Ερακλειδέας, μιλάς αντικειμενικά πολύ καλά πώς έχουν τα πράγματα και για τον Ερακλή και για όλες τις ομάδες. Πρέπει να έρχεσαι πιο τακτικά στο Ραπτόπουλο εδώ, να σας ακούμε, να χαιρόμαστε. Και κάτι άλλο, γιατρέ, θέλω να σας ρωτήσω, κάνα σκυλάκι, γύρω στα 10 χρονών. Μεγαλούτσικο. Μεγαλούτσικο, γι' αυτό μπάντησα, πήγα στην πανεπιστημιακή κλινική, τον μπροστινό και το πίσω το πόδι το αριστερό κούτσανε. Λέω, χτύπησε, κάτι έκανε. Όχι ακτίνες, όχι αναισθησίες, όχι φάρμακα, όχι ορθοπαιδική κλινική, μας βγήκε 100 και. Δεν περίμενα τόσο πολλά, αλλά τελικά δεν είχε και τίποτα. Και μου παυσίπουνε, λέει, δεν θα το αφήσει, θα τρέχει μόνο και όλα αυτά. Είναι από την ηλικία. Εντάξει, τώρα μιλάς για... Παυσίπουνα. Φαντάζομαι ότι κατέληξαν από το σύνολο των κλινικών και εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων ότι μάλλον το πρόβλημα είναι σε άρθρωση. Έχει εξετάσεις θέματος και βιοχημικές το κάνουν. Προφανώς θα εντοπίσαν ότι... Μαγνητική τον περάσανε. Για να του δώσανε μόνο παυσίπονο, όπως ονομάζει, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι φαντάζομαι, ότι το πρόβλημα θα είναι σε άρθρωση. Αλλά μου πες και στο μπροστά και στο πίσω. Ναι, στην άρθρωση λόγω ηλικίας. Εντάξει, είναι πολύ πιθανό σενάριο. Τι φίλοι είναι το σκυλί? Όταν το περπατάει, το πατάει κανονικά. Όταν περπατάει κανονικά, αλλά όταν τρέχει λίγο το κουτσένι. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα και περί... Όταν σηκώνεται από τον ύπνο, κουτσένι. Όχι. Μια χαρά. Δηλαδή μόνο με την άσκηση, όσο τρέχει το επιδεινώνεται. Όταν τρέχει, ναι. Τέλος πάντων, να σου πω, τι φιλί είναι ο σκύλος? Δεν είναι φιλί, αλλά είναι πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Είναι απροσδιορίστο που λέμε, δηλαδή είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κοπρόσκυλο είναι. Εντάξει, τα καλύτερα είναι αυτά. Άρα βρε Ραπτόπουλε, μίλα λίγο, ωραία είναι το σκυλάκι, πιο έξυπνο από το... Πες το μόγκρελ, έτσι το λένε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο. Κοπροσκυλέξι είναι, εντάξει.
Εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Δεν είμα... Και εμείς από ράτσα δεν είμαστε. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Φουλάρια φοράμε. Στο πανόραμα γεννηθήκαμε. Τι, από πολιτικούς γονείς βγήκαμε. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ή από μεγαλοδικηγόρους κτλ. Και εμείς κοπρίτες είμαστε. Και τα σκυλιά που δεν είναι ράτσα, κοπρόσκυλα είναι. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Ραπτόπουλε, σε σώμα, σε πάμε πολύ. Σε παρακαλούμε κατά το τσαρουχά. Με τα πτυχία! Έχω πολλά πτυχία! Έχω πολλά πτυχία! Θα πάει φυλακή! Θα πάει φυλακή, κύριε! Κύριε Μπούζο, θα πάει φυλακή! Θα πάει φυλακή ο Μαρινάκης, δεν γλιτώνει το καράβι, την Περσία! Σώθηκε στην Αραβία, δεν υπάρχει! Μα. Του έλεγε ο άλλος, πώς το λένε, του Παναθηναϊκού, ο Βίκτορας Μητρόπουλος γάτα. Του λέει, δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός για αυτό και αυτό το λόγο. Ένα και ένα και άλλο. Μα σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε Μητρόπουλε, έχω σπουδάσει εγώ πτυχία. Ποια πτυχία στην Ελλάδα δικηγορίας. Πού ζεις να πούμε. Λοιπόν, το 90 του κόκκινου. Εντάξει ρε φίλε, και εγώ μίλησα κατηδίαν με το Super 3 και μου είπα δεν υπάρχει κόντρα μεταξύ δυτικών και ανατολικών. Εγώ ξέρω ότι έπαιξα ξύλο. Εντάξει, μου λένε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εγώ οφείλω να τους ακούσω. Τι έγινε, πυροβολή στη γυναίκα σου, ρε φίλε. Μπαμ, μπουμ, τι είναι αυτό. Έλα. Έλα, αυτό που λέει. Ναι, φίλε, εσύ, ναι. Πάλι δεν έκανε εκπομπή, είδα πάτε όνομα στη τηλεόραση. Ορίστε. Την Κυριακή δεν έκανε πάλι εκπομπή. Όχι, πια στο γάμο του δασκαλάκι. Δεν έκανε. Πού να κάνω με εκείνη τη ζέστη και την υγρασία εκπομπή, ρε. Γέρο άνθρωπο. Με είπε, θα κάνω την Κυριακή, ξεκινάω και περίμενα να δω. Με λέω, σλαμά, όχι, δεν μπορούμε. Να αυτό και τα λοιπά, λέω, θα μα βρίσουνε. Κωστή, 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 κωστή. Α το κωστή μου σήμερα, α το κωστή. Δεν μα το κωστή μου. Θα πάμε στο γάμο, ήθελα να πάει στο γάμο. Πήγαμε στο γάμο και περάσαμε πολύ καλά. Θα κάνουμε την Κυριακή. Δεν μπούτω. Εντάξει, ζητούμε συγγνώμη. Τώρα θα κάνει αυτή την Κυριακή, δηλαδή. Θα κάνουμε, ναι, ναι. Θα πάρουμε και. Έχουμε πρόταση για Μένιο και Μακουκούλα για να έρθουν και οι δύο. Θα είναι γερό. Θα είναι γερό. Θα είναι ωραία. Το γιατρό θέλω να ρωτήσω κάτι. Εδώ είναι ο γιατρό. Ό,τι θέλεις. Μπορείς να με πεις εκτός αέρα να μου πούνε που έχεις ιατρείο να φέρω το σκυλί να το δεις. Δεν έχω ιδιωτικό ιατρείο. Εργάζομαι στο δημόσιο τομέα. Ναι. Ναι. Γιατί έχω μια πιτμπουλίνα φιλικιά, 4 χρονών είναι τώρα. Πιτμπουλίνα έχεις. Ναι. Ναι. Δεν την έχω ζευγαρώσει ακόμα. Παρθένα είναι. Ναι. Mm. Σαν παιδί μου την έχω. Και ξέρεις τι έχουν πριστεί θύλες της. Οι θύλες της, ναι. Ναι, και έτσι είναι, ρε παιδί μου. Δεν. Μου λένε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Απ' τις έχει σηκωμάρες, δηλαδή, ανησυχίες. Όχι, όχι. Πότε είχε ίστρο ο σκύλος σου. Πότε είχε περίοδο. Τώρα έχουν περάσει 3 μήνες που είχε. Μπορεί να είναι φαινόμενο ψευδοκίησης. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζετε φαρμακευτικά. Δηλαδή, να δώσω αυτό χάτ που μου είπε μια φίλη μου που παίρνουν οι γυναίκες. Όχι. Οι άνθρωποι. Είναι συγκεκριμένο, είναι συγκεκριμένο. Το σκύλο τη συλληπτικό θα δώσει. Όχι, 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 όχι. Είναι. Κατάλαβε γιατρός τι λέω. Καμία σχέση, λοιπόν. Για προγεσταγόνα, λοιπόν, από εκεί και ύστερα. Σου είπα ότι το πιθανότερο. Βγάζει και γάλα από τις θηλές. Όχι. Δεν έχει γαλακτόρια. Όχι, απλά είναι πεζημένο. Έτσι όπως το περιγράφεις, επειδή το χρονικό διάστημα από την περίοδο της είναι 3 μήνες, ταιριάζει με τέλος δίστρου και μοιάζει που πιθανό να έχει ψευδοκίηση. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν αυτό το σκυλί. Ψευδοκίηση, έτσι λέγεται αυτό. Ψευδοκίηση. Ναι, ξέρω, έτσι είναι. Έχει, δεν έχει περίοδο, πάντα έτσι είναι. Ανεμογκάστρι δηλαδή. Όχι, ρε παιδιά. Ο σκύλος φυσιολογικά προετοιμάζεται για να κάνει. Πώς θα το πω. Να. Άμα τη κυρώσει, εντάξει, η όλη διαδικασία αυτή μετά την περίοδο. Ψάχνει του... άντρα τώρα δηλαδή. Όχι, ρε, δεν ψάχνει άντρα. Είναι σαν να ήταν να κάνει το κετό. Δύσκολο θα είναι ζευγαρώσω ο Ραπτόπουλε. Καθίστε ρε παιδιά, με τρελάνε. Για μένα προς... Για μένα ρε φίλε, συγγνώμη και εσύ ρε γιατρέ. Η σκύλα δεν πήγε με σκύλο. Και πώς θα κάνει κοίηση ψεύτικη, δηλαδή θα είναι, έτσι, είναι έτσι το ορμονικό προφίλ των οθικών του σκύλου, δηλαδή, διαφορετικός ο κύκλος. Μπορεί να γεννήσει σκύλο τώρα. Που επειδή είναι αγελαία ζώα και συνήθως από τα ζώα τα θηλυκά της αγέλης ένα έμεινε έγκυο και δεν έφτανε το γάλα για να μπορέσει να μεγαλώσει, μιλάμε για το λύκο τώρα. Και τα άλλα θηλυκά ζώα της αγέλης προετοιμάζονταν, συγχρονίζονταν οι ορμόνες τους και είχαν αυτό το φαινόμενο. Παραγωγή γάλακτος. Βρε πάτη με ένα σκύλο εκεί να κάνει κανένα. Εντάξει, δεν είναι ο σκύλος άνθρωπος. Ακούς, ναι. Τη βγάζω βόλτα και τα αρσενικά τα καβαλάει. Είναι κυριαρχικό σκυλί, εντάξει, αυτό ναι, καταλαβαίνω ναι, την περιφορά. Τι είναι, ρε, που, αφέντρα είναι, τι είναι. Θέλει να επιβάλλεται. Τι θα μα τρελάνετε εσεί εμένα. Λοιπόν. Ερακτόπουλε. Ακούς, τη λέω τη σκύλα. Ναι. Ξέρω εγώ, Άρης, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε ομάδα, τίποτα, δεν αντιδράει.
Μόλις τη λέω Πανάθα, γαυγίζει. Μόλις τη λέω Γαύρος είναι, γριλίζει. Ρε πάντη είμαι κανένα σκύλο. Να εσύ στα σκυλά. Κοίταξε, αν δεν έχεις στόχο να κάνει παιδιά να τη ζευγαρώσει, πρέπει να τη στηρώσει. Αν κρατήσω μόνο. Κάνω ένα κουτάδι της, θα τη ζευγαρώσω. Αλλιώς δεν έχω σκοπό. Προφυλακτικά βάζουν τα σκυλιά. Όχι. Σκοπό έτσι. Εδώ πήγαμε στο φεγγάρι και δεν πάβει προφυλακτικό για το σκύλο, μωρέ. Σε αυτό που λέει προπονήσει, πα κανεί. Τώρα έβγαλα 5 χιλιόμετρα 33 λεπτά και θέλω να πάω στα 30. Πήγα παραλία, έπεσε η δημοκρασία το απόγευμα μετά, μετά το τηλεάστη και έμεινα από μίζα ή από. Πώς το λένε, μπαταρία και είδαμε τα πόδια πίσω. Άστα να πάνε. Πάω. Δεν ξεκίνησα. Να περάσω καμιά μέρα να σε δω, μπορεί να ξεκινήσει και εγώ εκεί. Δεν ξεκίνησα το σάκο. Από εβδομάδα θα πάω και στο γυμναστήριο σιγά-σιγά να κάνω το σάκο. Πηγαίνουν οι φίλοι μου εκεί. Πού? Εκεί που πηγαίνει κι εσύ. Είναι πολύ ωραία προπόνηση. Πάντως να πω κάτι τελευταίο στο φίλο συμβουλευτικά. Ναι, ναι. Μπορείς για να περιορίσεις το είδημα στους μαστούς στις θηλές να χρησιμοποιείς παγωκίστες και να δεις αν υπάρχει ανταπόκριση. Είναι πολύ απλή μέθοδος και μπορεί να είναι και αποτελεσματική. Ξαναπέστε, δεν άκουσες τι έπρεπε να κάνεις. Για να περιορίσεις το είδημα στις θηλές, αυτό το πρίξιμο, μπορεί να χρησιμοποιείς παγωκίστες κανονικά. Εάν δεν θες να καταφύγεις σε φαρμακευτική αγωγή, που θα σου δώσει λύση. Γιατί ο γιατρός που του λέω μου λέει μη δώσεις τίποτα, καταλάβες, εκεί που την πηγαίνω. Εντάξει, αυτό θα περιοριστεί. Αν βλέπεις δηλαδή όμως ότι κάνει όμως έντονη φλεγμονή και τα λοιπά και το ζώο υποφέρει, θα πρέπει να δώσει λύση. Φλεγμονή, κορτιζό. Θα τη στηρώσω τώρα, σκέφτομαι αυτό. Αυτή είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Θα παχύνει το σκυλί, να με το στηρώσει. Άμα προσέχει, δεν παθαίνει τίποτα. Και να ζω τόσο ενεργητικά. Στο βουνό και τρέχει. Είναι ενεργητικά σκυλιά αυτά, σαν φιλέ. Πάει στο βουνό, κάνει προπόνηση. Ναι, εγώ είμαι στο αμάξι και αυτή τρέχει στο σεξου και την ακολουθώ. Με τα μάξι. Ναι, εγώ με τα μάξι. Φύγε από εδώ, ρε. Καλό βράδυ. Ακούς. Ναι. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Έβαλα στοίχημα να ξέρεις. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Άντε, για καλή εκπομπή. Το πρώτο μάτσο που πήρε κατά λάθος το πήρε στο Αγρίνιο. Και το ναι. Πολλάκια στη λεωφόρο, φιλιά. Εντάξει, ναι. Τώρα παίζει μέσα στη Νέα Σμύρνη τον Πανιόνιο. Δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Θα τον πάρει πόντο ο Γουζουνίδης, θα τον πάρει πόντο. Να φέρει πιο συχνά τον γιατρό, λέει, και όχι τον Μπουζόκλειδο, τον Τζόρνταν Μπουζόκλειδο. Λοιπόν, γιατρέ, λέει, και ραπ. Θα ήθελα να μου πείτε αν είναι ορθό αγωνιστικά για τον Ηρακλή να παίξει με δύο αμυντικά Χαβιτζόγλου μακρύ ή Στάμου, ώστε να φαγωθεί ο Ρωμάνο να παίξει με 5-4-1. Ρε, ο Ρωμάνο να φαγωθεί οπωσδήποτε πρέπει. Τώρα το ποιος θα αντικαταστήσει το Ρωμάνο υπάρχουν πολλές επιλογές. Εγώ είμαι πέρα του 4-3-3 του σφιχτού. Ναι. Εσύ που έχεις ένα κοκκινουά στο σπίτι, κράτα το ρε 0-35. Κοκκινουά έχει, λέει. Ο πικινά κοκκινουά. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Γεια σου, φίλε. Πρώτη φορά παίρνω, σας ακούω όμως εδώ και αρκετά χρόνια, 2-3-4. 2-3, εντάξει. Θέλω να συμφωνήσω μαζί σου για τον Μπερμπάτοφ, για το σύστημα του ΠΑΟΚ που θα παίξει. Μ' ακούς? Να το προσαρμόσει πάνω στον Μπερμπάτοφ και να χωρέσει και τον Κλάους μέσα και τον Μπέλκα μέσα. Όχι, δεν γίνεται. Δίκιο. Δεν βγαίνει. Μπορεί να παίξει. Από την αρχή τουλάχιστον, ναι, δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να παίξει ο Κλάους με τον Μπερμπάτοφ. Δεν βγαίνει, όχι. Δεν βγαίνει. Ο Κλάους δεν χωράει. Ο Μπερμπάτοφ δεν μπορεί να κάνει τον Αγκαριομάχο να πάσες και... Να κάνει τον Μπασέρ να πατάει ο Πέλκας μέσα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτός είναι στάρ. Θα παίξουν οι άλλοι γι' αυτό. Δεν μπορεί, δεν τι κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτόν θα του δώσουν μια καρέκλα στη μικρή περιοχή μέσα. Και απασχολών. Στο αυτό να κάτσει ο άνθρωπος. Στη μικρή περιοχή περίπου στο ύψος του πέναλτι. Και μια ομπρέλα γιατί μπορεί να έχει ήλιο. Θα του κάνουν σέντρες, αυτό θα σηκώνει, θα τα βάζει τα γκολ και θα ξανακάσει το άλλο. Κάτσε τον αστυνομό Σάινι, θα βγάζει τεχνητά πόδια, θα ψηλώνει. Συμφωνείς, τι λες. Εντάξει, είναι δύσκολο να τους χωρέσει και τους τρεις. Και μάλιστα... Τώρα το φευτοκοτά εκεί πέρα, τι θα τον κάνουμε, τι θα κάνει τα πάντα. Δύσκολα είναι. Δεν μπορεί να τους χωρέσει. Δηλαδή, μεσοαμυντικά θα έχει μεγάλα προβλήματα, αλλά και μεσοεπιθετικά δεν μπορεί να συντονιστούν σε τακτική και οι δύο μαζί. Δεν γίνεται. Και πια παραμύθια. Και έχουν βάλει άγχος στον Τούντορ, τώρα πέσαν πάνω του να τους βάλει και τους δύο. Δεν χωράει, είπαμε. Θα τον βάλουμε αυτόν σε μια καρικλίτσα εκεί πέρα. Είναι και κουτσό άλογο. Εντάξει, τώρα κάτι... υπερβάλλεις. Τώρα υπερβάλλεις λίγο. Υπερβάλλεις. Τα λέμε. Υπερβάλλεις. Θέλω να πω
Ναι. Θέλω να πω πώς δεν χωράει, τι θα πει δεν χωράει. Γιατί να μην χωρέσει. Γιατί στην άμυνα και ατομικά έχεις κακιά αρρώστια. Δεν και δεν είναι, μπορεί να φας. Δεν μπορεί να φας ένα χαφ για να βάλεις και τους δύο μαζί. Ραπτόπουλε, θα τους βάλεις και τους δύο και θα πετάει η ομάδα, θα φυσάει. Γι' αυτό τον πήραμε να προσθέσουμε, όχι να αφαιρέσουμε. Εμένα η γνώμη μου είναι αυτή, η δική μου γνώμη τώρα, εντάξει. Δεν μόνο γι' αυτό πήρα, έτσι, για την πλάκα, γιατί ακούω ότι ο Μπερμπάτοφ θα χωρέσει, δεν θα χωρέσει. Όχι, ο Μπερμπάτοφ χωράει, ο άλλος δεν ξέρω αν χωρέσει. Ο Αθανασιάδης, ναι, ναι. Λάθος το είπα. Τώρα τι να πούμε, τι χωράει είναι χωράει. Κατάλαβα. Ή είναι παίκτης ο Μπερμπάτοφ, τον πήραμε για να παίξει μπάλα ή τον έχουμε για... Μη γελάς. Τα λέμε, κλείσε, για χαρά. Έγινε, γεια σου. Για χαρά. Να πούμε τον γιατρό που ψηφίζει ακόμα ότι οι εκλογές δικαιούνται να κάνουν τα έθνη που είναι ανεξάρτητα. Εμείς δεν είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε προτεκτοράτο απικία. Άρα όσοι ψηφίζετε έχετε πνευματική τύφλωση, λέει ο 365. Εντάξει, είναι μια αιρετική άποψη, τη δεχόμαστε. Μια χαρά είναι η άποψή του. Μια χαρά είναι. Γιατί λέει για τέτοια απαξίωση για το σύνολο του ΠΑΟΚ. Απαξίωση. Η περσινή χειρότερη και ελπέστατη ομάδα τερμάτισε πέμπτη. Φέτος με 20 ποδοσφαιριστές συν, με νέους παίκτες χωρίς τα παλτά, με πληθώρα επιλογών, δύο παίκτες για κάθε θέση. Και το Σταρ Μπερμπάτοφ, γιατί να μην πάει καλά η ομάδα. Αυτό δεν είναι αντικειμενικότητα. Και ο Κίσιος στην εθνική, φίλε, μισό ημίχρονο έπαιξε σαν μπακ. Γιατί μπακ είναι και όχι εξτρέμ. Άντε και εσύ γιατρέ κρυφό, αντιπαώ και είσαι, λέει ο φίλος. Εντάξει, εγώ έκανα μια ποδοσφαιρική κρίση. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Απλά δεν υπολείπτω με τόσο πολύ το ποδοσφαιρικό του προσωπικό. Τι να κάνω. Ναι. Να κάνω το Τζιόλι το μεγάλο αμυντικό χαφ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ή να κάνω τον Όλσεν τερματοφύλακα. Ή μεγάλο σέντερ μπακ του τρει που. Ναι. Εντάξει. Το Βίτορ, τον ο Τζαβέλας, δεν ξέρω, είναι στόπερ, είναι αριστερό μπακ. Ο Τζαβέλας παίζει γιατί βοηθάει στο να αλλάξει το σύστημα εύκολα ο. Εντάξει, χρειάζεται ένα από τα τρία στόπερ να ξέρει να παίζει και τη θέση του άκρη οπισθοφύλακα. Ναι. Στο 3-5-2. Στο 3-5-2. Μόνο ο Τζαβέλας μπορεί να το κάνει. Μόνο ο Τζαβέλας. Και ο Σκόνδρας όταν παίζει στόπερ. Τέσσερις από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Από τον Μπαξέζε παίρνω. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, εγώ βλέπω φέτος, Κωστή, μια από τα ίδια θα είμαστε. Πότε μίλα, πότε φύλλα. Πίσω στην άμυνα είμαστε χωνοί. Χωρίς τέρμα και χωρίς ένα καλό center back. Γρήγορο που λέει και ο Χασιώτης. Ο Διονύσης. Έπρεπε να έχουμε. Τι κάνει ο Σάκης, αλήθεια. Ο Διονύσης ο Χασιώτης. Έκλεισε την καριέρα του, ξέρεις, στους πόντους κατερίνες που μετεξελίχθηκαν σε Ηρακλή. Πολύ καλό το έπαιξε 38 που τον θυμάμαι. Πολύ καλό στο προπονητής του Φίνικα Πολύγνης. Πέρσι ανέβηκε κατηγορία και παίζει Α1. Έγινε προπονητής. Ανέβασε κατηγορία. Ήταν διορατικό στόπερ. Έπαιξε με το μυαλό, όχι με την ταχύτητα. Με την ταχύτητα, ναι. Για πες. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι τον ντόκτορ. Ναι. Έχω ένα πίνσερ μίνι. Είναι 2 χρονών, 2,5 περίπου. Φίλο. Αρσενικό. Αρσενικό. Και αυτό βασικά μας το δωρήσανε και όταν ήταν 1,5 χρονών περίπου. Και έχει, φαίνεται δηλαδή, όχι έχει, ο ένας του όρχης, ο άλλος είναι κρυμμένος. Το πήγαμε σε ένα κτηνίατρο και μας είπε ότι πρέπει να κάνει εγχείρηση. Ορχιεκτομή, να... ναι. Ε? Ορχιεκτομή. Ναι, για να βγει, λέει, γιατί αυτό θα γίνει καρκίνωμα. Όχι, θα πρέπει να τον αφαιρέσεις. Ναι, τον εξέτασε, υπάρχει και ο άλλος. Απλά είναι. Τώρα δεν ξέρω τι θέλεις πραγματικά, αλλά η στάση είναι αφαίρεση, ορχιεκτομή σε αυτή την περίπτωση. Να αφαιρέσεις ποιον, αυτό μου φαίνεται ή αυτό μου και τους δύο. Και τους δύο. Γιατί και τους δύο. Δεν νομίζω ότι θες να το βάλεις στην αναπαραγωγή τον μικρό σου. Όχι, άλλωστε είναι και δύσκολο τώρα αυτό. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω καλύτερα και τους δύο. Θα βγάλει καρκίνωμα αν δεν γίνει εγχείρηση. Εάν το αφήσεις και όσο προχωράει, όσο το αναβάλεις, αυξάνονται οι πιθανότητες. Συγγνώμη, η κρυψοορχίαση, πώς λέγεται,
Και στον άνθρωπο συμβαίνει αυτό. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, και αλλά. Σε αυτές τις περιπτώσεις τον άνθρωπο όμως δεν τον κόβουν και τα δύο. Εκεί όμως ο άνθρωπος έχει, πρέπει να είναι σεξουαλικά ενεργός. Είναι, είναι. Ο σκύλος δεν έχει τέτοια ψυχολογικά προβλήματα. Είναι, διαφορετικό. Είναι άλλο άνθρωπος και άλλο σκύλος. Γιατί άλλο... δεν μπορεί να τον κάνει δηλαδή την ίδια επέμβαση με τον άνθρωπο. Τι απάθει. Η στάση είναι επειδή ελοχεύει ο κίνδυνος του καρκίνου. Περισσότερο. Και στον κρυμμένο αλλά και στον άλλον όρχη. Από ό,τι φαίνεται, από τη βιβλιογραφία, πας εκεί. Στον άνθρωπο δεν είναι, ελοχεύει ο κίνδυνος του καρκίνου στον όρχη. Όταν είναι κρυψό το ένα. Εντάξει, είναι το πόσο γρήγορα θα το δεις. Δεν το γνωρίζω αυτό γιατί δεν είμαι νεογνωλόγος ή παιδίατρος. Ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Συνήθως τα παιδιά αλλά τα γόρια. Πρέπει να γίνει εγχείρηση, λες εσύ, οπωσδήποτε. Να γίνει. Είναι κάτι το οποίο είναι πιο φρόνημα να την κάνεις την εγχείρηση. Πάντως, δεν γόρια... είναι μεγάλο το κόστος και. Θα γίνει και πιο ευάγωγος ο σκύλος, ε. Εγώ θα έχει κι άλλο όφελος, διπλό. Εμείς στην οικογένεια είχαμε ένα παιδί που είχε κρυψώσει. Πιο καλός χαρακτήρας. Θα γίνει πιο ήπιος, θα είναι πιο ήρεμος. Δεν θα είναι άντρος όμως. Εντάξει. Μ' αρέσει αυτή η ανθρωποποίηση του σκύλου. Τι θα είναι, ρε Κωστή. Η αναπαραγωγή, λέω, ο Χιλτίδης δεν δείχνει όταν είσαι άντρος. Όχι, η πράξη το δείχνει. Ναι, αλλά χωρίς όρκη πράξη γίνεται. Πράξη γίνεται και τι, πώς ευχαριστιέται ο άλλος άμα... Εγώ δεν το κατάλαβα, πώς θα ευχαριστηθεί ο άλλος. Υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν παράγονται σπαρματοζόρια, δεν είσαι γόνιμος. Θα τους σηκώνετε πάλι ρε παιδί μου. Ρε αφήστε τα, ευχαριστιέται ρε. Υπάρχει προστάτη. Άμα ευχαριστιέται κάθε. Υπάρχει προστάτη, υπάρχει προστάτηση. Α, εντάξει, σωστά, ναι. Αφού ευχαριστιέται, εντάξει. Λοιπόν, πάρε, βγάλ το ταυτά. Αφού έχει ευχαρίστηση ο σκύλος, εντάξει. Καλά, έγινε για τον ντοκτόρ. Και μόλις το κάνεις, ναι. Πάρε την πιτμπουλίνα να την κάνεις σεξ, μην την αφήσει έγκυο, μια και δεν υπάρχουν. Το πίτσερ με το πιτμπουλ. Τι θα βγει. Απίστευτο, θα την γίνει κάτι. Το πίτσερ κοστί είναι σαν γάτα. Ποντίκι κανονικό είναι, άστα. Σαν γατάκι, ναι. Ένα τέτοιο μικρό. Έγινε παιδιά, καληνύχτα. Τα λέμε, για χαρά. Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βαραβάς. Ο Βαραβάς. Τι κάνετε? Καλά ρε Βαραβά. Καλά είμαστε. Τι κάνεις? Κωνσταντίνε. Μια χαρά. Δεν μου λες με τη Βέρεια πώς το βλέπεις τον ΠΑΟ? Φιλικό παιχνίδι. Φιλικό. Φιλικό το βλέπω, τι έτοιμο, εχθρικό. Ο λόγος. Ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλές σχέσεις με τη Βέρεια. Εγώ άκουσα και κάτι άλλο, έχουν άλλη σχέση από κάτω, από την Αθήνα. Χαλάσαν αυτές. Επί Αρβανιτίδη υπήρχαν αυτές και τις αρχές του, πες το να, του Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης τάσπασε με αυτούς και του είπε χοντρός, θα σε ρίξω. Γι' αυτό η Βέρεια από εκεί που ήταν για UEFA κόντεψε να πέσει κατηγορία. Μάλιστα. Τι θα έλεγα, αυτός ο κόκκινος εσύ του Τακίμης, τι κόλπο είναι? Τι κόλπο είναι? Ναι ρε εσύ, μ' αρέσει ρε εσύ Κωνσταντίνο όταν τυχώνεις και έχω πω για αυτά τα ξέρω εγώ, αμάλω ρε. Ούτε στο θέατρο δεν υπάρχει κόκκινος φίλε. Ναι. Ούτε στο θέατρο. Τέτοια μορφή δεν υπάρχει. Εσύ Κωνσταντίνο είσαι από την Κάτω Τούμπα? Ναι. Είσαι γέννημα θρέμα από εκεί? Ναι, εκεί γεννήθηκα. Στο συγχωρεμένο του Ξυλογιάννη το Σάβα, που φάγανε. Ναι, το φάγανε. Μ' άρεσε. Ο Σάβας ήταν γείτονάς μου. Για το Γατήσιο, δεν μου λες? Ναι. Εντάξει, ήταν φιλαράκι μου από πολύ παλιά. Φιλαράκι, γιατί εγώ έμενα στην άλλη τον Πακιστάν. Ναι. Ο Σάβας υπερεύει λίγο τα. Δηλαδή, υπερεκτίμησε κάποια στιγμή τις δυνατότητές του. Τη υπερεκτίμηση. Αυτός κάποτε έβαλε τη μάνα του φωτιά, ε. Ήμουνα. Μπαμπάτου. Ήμουνα, ρε. Ήμουνα. Τώρα για ποια χρονολογία μιλάμε, ρε, εσύ, Κωνσταντίνε? Δεκαετία 90. 90 ήταν, για πιο παλιά. Τη φωτιά την έβαλε δεκαετία 80. 80, ναι. Μπράβο. Τι θα έλεγα,
Στο μονοπήγαδο πότε θα σαρτάρεις πάνω να έρθετε? Με τον Κουλιανό, με το Ραγκάτσι. Το μονοπήγαδο που είναι? Κοντά στη Σουρωτή. Στη Σουρωτή? Ναι ρε, προς τα πάνω. Άκου το άκου, θυμάσαι που σας πήρα τηλέφωνο και σας λέω άντερα ανεβείτε και λέει ο κόκκινος πόσα θα με δώσει. Λέω βουλάκια θα σε δώσω ρε. Τι να σε δώσω ρε, τι να σε δώσω ρε βοηθό μουσκαρο, πες το, μοσκάρο κεφαλή, τι να σε δώσω. Έρεση κοντά. Μοσκάρο κεφαλή. Και λέω ρε κουβάλα με τα πόδια θα σε κάνω να ανέβεις εσύ. Μοσκάρο κεφαλή, πες το. Μα τι μοσκάρο κεφαλή ρε. Αλλά μ' αρέσει Κωνσταντίνο ότι ταχώνεις. Δώσε ρε την κουφάλα ρε, βάρα τώρα. Τα λέμε, για, θα τα πούμε με τον Ραγκάτσι. Τώρα ο Ραγκάτσι με το 8-10 είναι εγκλωβισμένος. Είναι εγκλωβισμένο. Πάντως το Αγγελοχώρη έχει τεράστια ευκαιρία του χρόνου να παίξει με τον Άρη, δεν ανέβει. Γιατί πλέον να αυξάνονται οι θέσεις των ομάδων που ανεβαίνουν από το αεραστεχνικό στη Γάμα. Εγώ φέτος το καλοκαίρι είδα στον ύπνο μου Αγγελοχώρη Άρης. Δεν έγινε φέτος, μπορεί να γίνει του χρόνου. Έχει κοντά ήταν το όνειρο. Δεν... Πορ τελευταίος. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να κάνω πρώτα μια κρίση για τους δύο. Ναι. Και μετά θέλω να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό κόλλε πρώτα για σένα. Είσαι ένας κομπλεξικός αντιπαοξής. Από μπάλα δεν ξέρεις. Είσαι ένας βόρακμα. Είσαι καλός ηθοποιός, κωμικός. Εκεί έχεις ταλέντο μεγάλο. Ναι. Εκεί σε προτείνω να βγεις στην τηλεόραση. Θα σπάσεις τα... Ρεκόρ, ναι, ναι. Είσαι καλός για εκεί. Ναι, ναι. Πίστεψε. Έχεις ταλέντο. Από ποδόσφαιρο είσαι αντιπαοξής, κομπλεξικός, βόδακλας, δεν ξέρεις τίποτα και αυτά που λες είναι, θα εξηγήσω μετά. Όσο για σένα γιατρέ που είσαι και επιστήμονας και εσύ κομπλεξικός είσαι με αντιπαοξής και μάλλον αδερφίζεις. Γιατί ο Ραυτόπουλος πληρώνει. Μ' ακούς? Προσπαθώ. Ο Ραυτόπουλος κάνει μια δουλειά, πληρώνεται. Εντάξει, μπορεί να έχει και τηλέφωνα πολλά μετά, μπορεί να έχει ένα ακροατήριο να τον ακούνε και θα κάνει έτσι τη δουλειά του. Εσύ έπρεπε να είσαι ένα λίγο πιο αντικειμενικός και σαν επίπεδο άνθρωπος να λες και τα πράγματα λίγο διαφορετικά, όχι να είσαι τόσο αντιπαοξής. Και αυτές τις μπούρδες που λες, εκτός άμα δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο, μάλλον για μένα δεν ξέρεις και λες μπούρδες. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφείς, κύριε μου. Θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, καταρχήν για τον Μπερμπάτοφ που λέτε, ο Μπερμπάτοφ είναι παιχταράς και θα το αποδείξει μέσα στο γήπεδο και χωράει... Να σε κάνω μια ερώτηση, φίλε μου. Παρακολουθείς πολύ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δηλαδή την καριέρα του Μπερμπάτοφ, Λεβερκούζεν. Γυμναστής εγώ ειδικότητα στο ποδόσφαιρο και μέχρι και τώρα στη ζωή μου, σε 45 χρονών ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Και ειδικά με τον ΠΑΟΚ πιο πολύ απ' όλα. Και το τι είσαι γυμναστής. Τι υπάρχει ειδικότητα γυμναστική στον ΠΑΟΚ? Λοιπόν, για τον Μπερμπάτοφ, εσύ Ραπτόκολε άμα πήγαινε στον Ολυμπιακό, θα έλεγε τώρα τι παιχταρά και τι να κάνει. Τα ίδια θα έλεγε. Τον άκουσες τι είπε. Ποιος θα τον πιάσει τον Μπερμπάτοφ και τέτοια θα λέγε. Εσύ είσαι γυμναστής και... Συγγνώμη, εσύ είσαι γυμναστής και έχεις παιδεία. Εγώ σου μιλάω όπως μιλάς εσύ. Όπως παραμυθείς. Σε λίγο θα σε μιλήσω ανάλογα. Συνέχισε. Ναι. Τώρα λες άμα χωράει ο Αθανασιάδης με τον Μπερμπάτοφ. Γιατί δεν χωράει, δεν μπορούν να παίξουν μαζί δύο επιθετικοί και ένας ειδικά παίξει σαν τον Μπερμπάτοφ. Που έχει καλό κράτημα της μπάλας και μπορεί και να μοιράζει και πάσες και μπορεί να κάνει και γκολ και μπορεί... Σε απαρχαιμένο ποδόσφαιρο παίζανε δύο σεντερφόρ. Δεν μου λες ποιος θα κάνει το χαμάλι του ενός και του άλλου. Καταρχήν ο Αθανασιάδης είναι πιο νέος και μπορεί και... Ο Αθανασιάδης φίλε πάει για τσιγάρο στο περίπτερο με τα αμάξι. Εσύ που είσαι και γυμναστής. Παρακάτω. Δεύτερο τρίτον. Τον Μπέλκα που θα τον βάλει. Το Μπέλκα που θα τον βάλει δεκάρι. Τι στοιχεία έχει ο Μπέλκας στο μαρκάρο? Όταν καθεί η μπάλα τρεις παίκτες σου και ένας τέσσερις ο Τσιόλης που είναι πιο αργός και από το θάνατο. Είναι η πρώτη γραμμή που θα κάνουν άμυνα και εκείνο μια... Ποιος θα κάνει άμυνα? Θα κάνει άμυνα ο Λέο... Συγγνώμη, θα κάνει ο Μπερμπάτοφ άμυνα με τον Κλάους ψηλά? Με τον Μπέλκα? Από πού το πήρε το πτυχίο αυτό? Από ποια βοήθεια σχολή το πήρε το πτυχίο, ρε? Ρε αρχιταγάρι, θα μας μιλήσει για μπάλα σε εμάς. Βρε αρχιταγάρι, για πες μας.
Η πρώτη γραμμή. Αυτοί οι τρεις που είπες, ναι, κάνουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Αυτοί οι τρεις θα κάνουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Είναι η πρώτη γραμμή, ναι. Με δυο πάσες, με δυο πάσες, με δυο πάσες απλές, με δυο πάσες απλές βρεβόδι, η μπάλα θα πάει στο κέντρο του γηπέδου. Από την αντίπαλη ομάδα. Σιγά, με δυο πάσες, βόδι όρθιο. Οι άλλοι δηλαδή. Ναι, οι άλλοι δηλαδή, τα μπακ τα δύο που θα πάνε. Τα πλάγια. Τα δύο ρε που θα πάνε. Ο καθένας έχει τη θέση του 7. Από αυτούς τους τρεις είναι άλλοι 7 παίκτες που έχουν διαφορετικούς ρόλους. Καληνύχτα, καληνύχτα φίλε. Καληνύχτα, να σε καλά. Ποιο βόδι σου έδωσε πτυχίο στο ΑΠΙΘΙΕ που ήταν. Όχι, μην το λέμε έτσι. Ποιο μπορεί βόδι... ο άνθρωπος πραγματικά να είναι πτυχιούχος. Τι πτυχιούχος να είναι, το ταγάρι, το αγράμματο. Τι πτυχιούχος να είναι. Πάμε τελευταίος, ναι. Έλα, καλημέρα. 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 Τι κάνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα και στο γιατρό εκεί. Καλημέρα. Το τζομπάνι τώρα γυμναστής. Το λεξιλόγιο του για γυμναστής είναι το αρχιταγάρι τώρα. Πάω ξύς από την Νεάπολη είναι. Ο οποίος έχει βγάλει το γυμνάσιο με πέσον. Άσε τώρα που είναι αυτό ο γυμναστής. Λέγε ρε φίλε, το ταγάρι τώρα. Λέγε. Ειδικά για το προηγούμενο. Ναι. Θα κάνει άμυνα πρέσβη ο Μπερμπάτοφ με τον Κλάους. Άντε ρε τα γόρι μου. Πάει για ψάρεμα στο Θερμαϊκό τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Να ενημερώσω ότι όταν θέλεις να μιλήσεις για μπάλα, μιλάς σοβαρά. Αυτό. Συμφωνώ βασικά με το μήνυμα που ήρθε λίγο πιο πριν, που είπε καλύτερα να φέρεις στο γιατρό παρά τον Τζόρνταν. Κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του. Όχι, ο Ιορδάνης είναι χαρούμενη προσωπικότητα, είναι πιο αλέγκρος, έχει άλλες προσεγγίσεις στη ζωή, εντάξει. Εντάξει, ο Ιορδάνης άμα πεις ρε παιδί μου κάτι κακό, ξέρω εγώ, κάτι κακό. Είναι πιο οπαδός. Κάτι που δεν συμφωνεί βασικά, είσαι ο χειρότερος ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Αν θυμάσαι Κωστή, τον είχα πάρει τηλέφωνο και τον είχα πει για Μαντούρο, για Ρικάρντο Κώστα και με είπε, ξέρεις ρε φίλε το που έπαιζε ο Ρικάρντο Κώστα. Δυστυχώς στη Βαλένθια εκεί. Θυμάσαι. Πώς παίξαν αυτοί στη Βαλένθια. Θυμάσαι Κωστή. Πώς δεν θυμάμαι μόνο τώρα. Α, μετά όμως του πω εκεί. Για τον Μπερμπάτοφ να πω ότι, okay, καλός παίκτης. Μεγάλος παίκτης. Μεχταράς είναι ο Μπερμπάτοφ. Ναι, τι να λέμε τώρα. Απλά όμως δεν μπορούμε να κάνουμε αλχημίες. Να τον βάζουμε να κάνει μεγάλους χώρους. Ο Μπερμπάτοφ είναι σταρ. Δεν είναι δεκάρι, είναι νιάρι. Ναι. Και αν έπαιρνε μεγαλύτερο χώρο στην, πώς τη λένε, στην Paris Saint-Germain, είχε άλλους παιχταράδες. Στη Μονακό. Στη Μονακό είχε άλλους παιχταράδες. Δεν μπορεί τώρα στον Πάουκ 34 να τον πεις παίξε μεγάλο χώρο. Είναι ο σταρ. Είναι ο σταρ. Και να το στηρίξουν οι χαφ. Από εκεί και πέρα. Να βάλει και τον Κλάους εκεί να το χωρέσει και τον Μπέλκα. Είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Γιατί πλην του Κάτσε που είναι τρεχαντήρι εργάτης, δεν υπάρχει χαφ. Πέρα από αυτό, γρήγορος, δεν υπάρχει στόπερ γρήγορος και ο Λέοβας με τον Κίτσιου που είναι τα δυο βασικά back half, ενώ είναι μπροστά εκπληκτική σε ταχύτητα, σε σέντρα, ειδικά του Λέοβας της σέντρας, υστερούν στο μαρκάρισμα. Συμφωνώ, δηλαδή δεν μπορεί να στηρίξει αυτό το πολύ καλό τρίο, θα πω εγώ, θα βάλω και τον Μπέλκα μέσα, η υπόλοιπη ομάδα. Συμφωνώ για αυτά που λες. Να πω κάτι τελευταίο για Μπερμπάτοφ και Κλάους και κλείνω. Εγώ προσωπικά θα ήθελα έναν να παίζει μπροστά, Μπερμπάτοφ, έτσι για να ζοριστεί λίγο και ο Κλάους, γιατί τώρα τελευταία πολύ τατουαζάκια, πολύ φρατζούλα, πολύ έτσι ρε παιδί μου, δηλαδή ποιος είχε ξέρω εγώ, το Σαλμπικίδιο ο οποίος ο άνθρωπος είχε σκάσει, τον Παπαδόπουλο ο οποίος έπαιζε με τη μύτη. Ο Παπαδόπουλος ήταν ένα center for που πήρε μεταγραφή μας στα 34, πήγε Τρίπολη. Στα καλά του χρόνια ήταν πολύ μεγάλος. Σαν αντιπαράλες, σαν βασική επιλογή. Σπουδαία ταχύτητα, εκτέλεση, κεφάλι κτλ. Ο άνθρωπος βάρινε, πέρασαν τα έκανε χρόνια. Έκανε καλές ουνιές και στο Παθρακικό και στην Ατρόμητο. Είναι παλτό ο Παπαδόπουλος. Είχε μια ποιότητα, είχε μια ταχύτητα, είχε μια, ξέρω εγώ, και στην κλειστή την άμυνα και στην αντεπίθεση, ειδικά στο Παθρακικό, στα γεράματά του. Ήταν φανταστικό. Και στον Ατρόμητο έπαιξε καλά. Βέβαια. Απλά λέω ότι στον ΠΑΟΚ ο Κλάους δεν είχε έναν παίκτη απέναντί του, ρε παιδί μου, που να απειλείται, κατάλαβες.
Ανταγωνισμό δεν είχε. Ναι, ναι. Καθόλου. Ναι. Δηλαδή είχε το Κουλούρι, είχε το Σαλπική, δεν ξέρω εγώ ποιος άνθρωπος. Τώρα στο Θεό σου. Τώρα στο Θεό σου. Στα 27 του ο Κλάους με 700 χιλιάρια το χρόνο και με το χαρακτήρα που έχει το χαμηλό προφίλ. Έτσι. Τι χαμηλό. Πολύ χαμηλό. Α. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι θα τον πιάσει, ξέρω εγώ, το εγωιστικό να πάει να κάνει βάρη τώρα στα 27 σπριντάκια ταχύτητες και να παίρνει κόρους και να τριπλάρει. Όχι αδερφέ μου. Όχι αδερφέ μου. Θα σκοτωθεί κιόλας με τον Μπερμπάτοφ. Μη σου πω ότι. Μη σου πω ότι. Μη σου πω ότι μπορεί να τον βολεύει κιόλας να μπαίνει στο 60. Δεν ξέρω, εγώ τον έχω ικανό. Δεν τον έχω τον Κλάους στα 27 να έχει τη ματαιοδοξία, αν θέλεις, να κάνει κάτι πολύ καλύτερο. Δεν είναι άνθρωπος. Τον έχω ικανό, σου λέω. Του μεγάλου καριερίστα κτλ. Το παιδί του δώσε η μάνα του η φύση. Ένα φοβερό ταλέντο και ένα ένστικτο στη μεγάλη περιοχή, το οποίο ήταν εκ γεννησιμιού του, δηλαδή δεν το δούλεψε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Του το έδωσε η φύση αυτό το ταλέντο, το οποίο ταλέντο ο Κλάους το άφησε ανεκμετάλλευτο. Ανεκμετάλλευτο, δεν το δούλεψε. Δηλαδή του έδωσε η μάνα φύση με ένα τεράστιο ταλέντο και αυτός ο ίδιος δεν έκανε τίποτα έτσι ώστε να βελτιώσει τις αδυναμίες του, ώστε αυτό το ταλέντο να γίνει ακόμα καλύτερο. Κάτι τελευταίο και είναι δολοφόνος. Το ένστικτό του είναι δολοφονικό μες στη μεγάλη περιοχή. Κάτι τελευταίο και κλείνω. Ναι. Υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, δύο περιπτώσεις. Η μία είναι να στρώσει τον κόλο του και να μάθει δίπλα στο Μπερμπάτοφ. Τι να μάθει, τρίπλα. Τι να μάθει, να τριπλάρει. Να γίνει πιο γρήγορο. Ο Μπερμπάτοφ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι απλός στη συμπεριφορά του. Δηλαδή είναι του one touch football. Και τι να τον κάνουμε. Ποτέ δεν είναι ούτε της τρίπλας ούτε τίποτα. Δηλαδή κοροϊδεύαμε τον Αναστασιάδη. Κοροϊδεύαμε, συγγνώμη, τον Αναστασιάδη. Τέτοια εμπειρία έχουν. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Κοροϊδεύαμε τον Αναστασιάδη και θα βάλουμε τώρα ένα χρόνο πιο γέρο τον Κλάους να παίρνει μεγάλο χώρο να μαρκάρει κιόλα. Δεν ήταν καλά του Άγγελου. Εντάξει. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι. Επειδή ο άλλος είναι 34 και είναι η φίρμα, θα βάλουμε να κάνει ο άλλος κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει. Θέμα εμπειρίας. Έχουν την ίδια εμπειρία. Οι παραστάσεις του Μπερμπάτοφ δεν συγκρίνονται με του Κλάους. Τώρα μην λέμε ναι, ότι. Αυτό το πράγμα θέλω. Ναι, αλλά το Κλάους. Να πάρει ο Κλάους. Ο Κλάους έχει αυτή τη στιγμή ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο δεν τον βολεύει ο Μπερμπάτοφ να είναι δίδυμο. Γιατί δεν έβγει ο Μπερμπάτοφ που είναι ποιοτικό λόγω ηλικία και φίρμα στο μεγάλο χώρο και ο Κλάους δεν θα βγει γιατί δεν μπορεί. Τέλος πάντων, θα σου έλεγα μία αυτή η περίπτωση. Τότε ρε παιδί μου να στρώσει τον κόλο του και να δουλέψει. Και η άλλη ότι κάτι θα γίνει, ξέρω εγώ, και θα ψηλο. Ναι. Θα γίνει λίγο τα αποδυτήρια, λίγο έτσι, ναι. Θα ψηλοσκοτωθούμε, ρε παιδί μου. Που προσωπικά έχω πιο πιθανή την επιλογή το δεύτερο ότι θα γίνει. Έγινε. Καλό βράδυ. Χαιρετίσματα από τον καθηγητή, από την Έδεσα έχουμε. Έγραψα Τσομπάνι το προηγούμενο. Βιαζόμουν και έγραψα το Τσομπάνι σαν ορθόγραφα. Τον γουρουνά που προσβάλλει τον κλάδο μου. Είναι γυμναστής ο κύριος. Καθηγητής. Καληνύχτα, Κωστή, και χαιρετίσματα στον γιατρό που τον εκτιμώ πολύ. Πασκαλή στην Έδεσα. Είναι πολύ όμορφα στην Έδεσα. Και καλό φαγητό στην Έδεσα. Δυστυχώς ο Δεσαϊκός μας έχει αφήσει χρόνο. Σε αυτό είναι το κακό. Ο Τζέπτιμπης κάτι είχε κάνει εκεί, με έλεγε ο Τζόρνταν, είχε πάρει την ομάδα κτλ. Δεν ξέρω, δεν αξίζει ο Δεσαϊκός. Με την ιστορία που διαθέτει, όχι. Τον Δεσαϊκό το θυμάμαι παιδί στη Β' Εθνική σε ξέρω γήπεδο. Μια καλή ομάδα. Και στην Α αρκετά χρόνια. Και με καλό ποδόσφαιρο. Ναι, στην Α, ναι, αλλά εγώ τον εκτιμούσα περισσότερο στη Β' Εθνική τέλη δεκαετία 70 με αρχέ 80. Πολλοτράχυλη ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Όπως και η Νάουσα ήταν η καλή ομάδα. Στη Β' Εθνική. Η Νάουσα είναι πάλι όμιλο. Μαθία. Ναι. Στην Μπέλα 2 είναι οι παραδοσιακές δυνάμεις, ο Δεσαϊκός και τα Γιάννητσά. Η αναγέννηση. Έτσι. Τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή είναι η κρύα βρύση που παίζει στη Γάμα Εθνική από τον ομό της Πέλας. Ελπίζω του χρόνου με τις ομάδες να είναι 28 που θα ανέβουν από τα αεραστεχνικά να είναι και ο Δεσαϊκός ή τα Γιάννητσά. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτές οι δύο ομάδες. Υπάρχει εκεί η γνωσή. Και ο Δεσαϊκός. Από όσο γνωρίζω, φιλόδοξες ομάδες υπάρχουν πάρα πολλές στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο πλέον. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχουν εργοστάσια, δεν υπάρχουν επιχειρηματίες. Για να ξεπλύνουν χρήμα, εντάξει. Δεν υπάρχουν βιοτέχνες. Είναι δύσκολα, πώς θα το κάνουμε. Είναι δύσκολο. Λοιπόν,
Θα λέμε, γιατί καλό βράδυ. Καλό χειμώνα να έχουμε. Θα έχουμε. Θα πας κατά Τζόγλιο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Θα το δούμε μαζί. Το μάτς με το Λεβαδιακό. Ναι. Πιάσουμε καμιά γωνιά. Το πιθανότερο. Το πιθανότερο. Καλή συνέχεια κύριε Μεγιάννη. Καλό βράδυ. Τα λέμε. Να είστε καλά. 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 Καλό βράδυ. Τα λέμε. Να είστε καλά.